από τους δύο πολύ σημαντικούς αγώνες σε ένα κομβικό, θα το χαρακτήριζα, σημείο που έχει φτάσει το 23ο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ένας λοιπόν εκ των δύο ίσως σπουδαιότερος αγώνας που θα παρακολουθήσετε ζωντανά και αποκλειστικά, αυτός του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο άλλος ξεκινάει την ίδια ώρα στις 7, είναι αυτός ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Παναθηναϊκό που θα γίνει στην Νέα Σμύρνη. Σε λίγη ώρα λοιπόν, ενώ βλέπετε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη, και τον πρόεδρο της Βόλης ΑΕ, τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, δίπλα εσύ σύζυγός του, και πάνω ο κύριος Κώστας Πολυχρονίου από τις ένδοξες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου και μόνο του Ολυμπιακού. Ας πούμε λοιπόν εμείς, ας θυμίσουμε ή ας ακούσετε για πρώτη φορά όσοι τώρα συντονιστήκατε τις συνθέσεις με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός με τερματοφύλακα τον Κλέο Παγιάν, τον Τάσο Πάντο, τον Γρηγόρη Γεωργάτο, τον Σπύρο Βάλα, τον Γιώργο Ανατολάκη, τον Ιεροκλή Στολτίδη, τον Κριστιαν Καρεμπέ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και θα δώσει κανονικά το παρόν, τον Γιώργο Γεωργιάδη, τον Πέτρακ Τζόρτζεβιτς και τον Ζιωβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα. Στον πάγκο των Ερυθρολεύκων, ο Ολεκ Προτάσοφ έχει επίσης στην διάθεσή του τον Φάνη Κατεριανάκη, τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη, τον Παντελή Καφέ, τον Γιάννη Ταραλίδη, τον Θανάση Κοστούλα, τον Νέρι Αλμπέρτο Καστίγιο και τον Λάμπρο Κούτο. Σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, την ομάδα του Ήλια Ντουμτρέσκου, ο τερματοφύλακας θα είναι ο Σωτήρης Λιμπερόπουλος. Επίσης θα αγωνιστούν η Κόφη Αμπονσά, Μιχάλης Κασάπης, Μίλεν Πετκόφ, ο Μίχελ Κρέκ, νούμερο 21 ο Κώστας Κατσουράνης, ο Θόδωρος ο Ζαγουράκης, ο Γιαννάκης ο Κάς, ο Βασίλης Λάκης, ο Βασίλης Τσάρτας και ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στον πάγκο της ομάδας Ένωσης βρίσκονται ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, ο Βαγγέλης Μόρας, ο Γκόραν Ποπόφ, ο Ιβάν Ρούσεφ, ο Ήλια Ήβιτς, ο Δημήτρης Ναλιτζής και ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης. Όπως εσείς θα παρατηρήσατε από τα ονόματα, είναι πολλοί παίκτες που έχουν παίξει και στις δύο ομάδες. Είναι και ο Ήλια Ήβιτς, είναι φυσικά από την άλλη πλευρά και ο Γρηγόρης Γεωργάτος. Και ο Αμπονσά, Νίκο. Και ο Κόφη Αμπονσά, ο οποίος είναι από τον Ολυμπιακό. Στη συνέχεια ΠΑΟΚ και κατόπιν στην ομάδα της Ένωσης. Βλέπετε λοιπόν τους οπαδούς του Ολυμπιακού, την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει πριν από την έναρξη του αγώνα. Δεν έλειψαν τα συνθήματα τόσο για τον ΟΚΑ, με το που θυμήθηκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, το περιβόητο το The Serial με τη μεταγραφή του, αλλά και για τον Νίκο Λιμπερόπουλο, και είναι το χαρακτηριστικό σύνθημα που έχει μείνει από τότε που, με τον γκολ που είχε πετύχει ο Λιμπερόπουλος μέσα στο ΆΚΑ σε αγώνα κυπέλου για τον Ολυμπιακό, είχε δείξει τότε το νούμερο της φανέλας του με τους αντίχειρες, κάτι που είχε επαναλάβει ο Γρηγόρης Γεωργάτος με το 1-4 μέσα στη Λεωφόρο. Συνθήματα λοιπόν που ακόμη και αν άλλαξε ο Λιμπερόπουλος, δεν ξέχασαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και βρήκαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης που έκαναν οι παίκτες ΣΑΕΚ να θυμηθούν αυτές τις αλίστου μνήμες στιγμές και να τα υπενθυμίσουν με το δικό τους τρόπο, όπως με το δικό τους τρόπο έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα σε φύλαθρα πάντως πλαίσια εν όψη του αγώνα που θα αρχίσει σε λίγα λεπτά και θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά και αποκλειστικά. Νομίζω θα συμφωνείτε και εσείς με αυτό που είπε ο Νίκος Οπαδάκος λίγο νωρίτερα για τη σημασία της 23ης αγωνιστής και κυρίως αυτών των δύο παιχνιδιών που θα αρχίσουν ταυτόχρονα σε λίγα λεπτά. Το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ εδώ στη Ριζούπολη και το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη. Όσον αφορά στη μάχη του τίτλου, θα λέγε κανείς ότι τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξουν να αποφύγουν τα τέτακε στη σημερινή κλειστή στροφή αυτού του ράλι του ελληνικού πρωταθλήματος, ώστε να πάνε αλόβητοι στη μητέρα των μαχών που θα γίνει στις 18 Απριλίου στο γήπεδο της Λεωφόρου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Μητέρα των μαχών που πιθανότητα θα γεννήσει τον πρωταθλητή της φετινής περίοδου, αν δεν υπάρξουν παράπλευρες απώλειες νωρίτερα ή αργότερα. Να πούμε πιο αναλυτικά λίγο τι θα δούμε όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος και την αγωνιστική παρουσία των δύο ομάδων σε λίγα λεπτά. Ολυμπιακός με τον Κλέο Παγιάνου στα δοκάρια στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της καριέρας του. Μπροστά του τον Σπύρο Βάλα και τον Γιώργο Ανατολάκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Γρηγόρη Γεωργάτο αριστερά,
να επιστρέφει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, για πρώτη φορά σε μάτς εναντίον της ΑΕΚ με την φανέλα του Ολυμπιακού, τότε που επέστρεψε στους Ερυθρόλευκους. Δεξιά τον Τάσο Πάντο, στη μεσαία γραμμή τον Κριστιαν Καρεμπέ μετά από δύο μήνες ξανά στην ενδεκάδα των πρωταθλητών, δίπλα του τον Άκη Στολτίδη, τον σκόρερ του πρώτου αγώνα στη Νέα Σμύρνη. Δεξιά τον Γιώργο Γεωργιάδη, αριστερά τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτ, στο κέντρο τον Ανδρέα Νινιάδη σε αυτό το 4-5-1 για τον Ολυμπιακό, με μοναδικό προθυμένο τον πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και του φετινού πρωταθλήματος, τον Ζιοβάνι, με τα 17 γκολ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι ο Λάμπρος Κούτος μετά από πάρα πολύ καιρό είναι ξανά στην αποστολή σε παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπως αναμενόταν. Αρκετά μεγάλα ονόματα κόπηκαν από τη 18η. Φόλεκ Προτάσοφ μετά από αρκετό καιρό έχει τόσους παίκτες στη διάθεσή του. Μόνο Σίλες Βενετίδης, Κιλιό Γκολκίπερ, ο Μπούτσεκ και ο Ελευθερόπουλος δεν είναι στη διάθεσή του σήμερα. Ο Πατσατζόγλου έμεινε εκτός 18η, αλλά αναμένεται σύντομα να είναι και αυτός στη μάχη για τον Ολυμπιακό, μαζί με τον Γκόνια, τον Κούσμπα, τον Κουλουχέρη και τον Τάτσι. Από την άλλη πλευρά, ο Ήλια Ντουμητρέσκου στο πέμπτο του παιχνίδι στον πάγκο της ΑΕΚ, έχοντας ως τώρα δύο ήττες στο ξεκίνημα και δύο νίκες αργότερα, δίχως ισοπαλία δηλαδή ο Ρουμάνος σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, τρία για το πρωτάθλημα και ένα για το κύπελο, θα ξεκινήσει με τον Σωτήρη Λιμπερόπουλο στη θέση του goalkeeper για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς να έχει δεχτεί γκολ στα δύο προηγούμενα ο τερματοφύλακας της Ένωσης. Μπροστά του δεξιά στην άμυνα ο Κόφι Αμποντσά, αριστερά ο Μιχάλης Κασάπης. Και στην ευθεία επίσης ο Μίχαλ Κρέικ, ο Ολλανδός, μαζί με τον Κώστα Κατσουράνη, αφού το Μιχάλης Καψής και το Βαγγέλης Μόρας μπορούν να αγωνιστούν στο σημερινό παιχνίδι. Στο κέντρο οι δύο κόφτες, ο Θοδωρής Ζαγοράκης με τον Μιλέν Πετκόφ, τρεις παίκτες μπροστά τους, ο Βασίλης Λάκης δεξιά, ο Γιάννης Οκάς αριστερά και ο Βασίλης Τσιάρτας σε ρόλο κεντρικού μέσου, με σέντερ φορ τον Νίκο Λιμπερόπουλο, σε αυτό το σύστημα 4-2-3-1. Το οποίο και για το σημερινό παιχνίδι επιλέγει ο Ρουμάνος τεχνικός. Είναι ακριβώς ενδεκάδα για την ΑΕΚ, με αυτή που νίκησε τον Ηρακλή στο παιχνίδι του κυπέλου. Και επειδή, κυρίες και κύριοι, κάθε τεχνικός έχει τα σχέδιά του, μερικά από τα οποία ίσως είναι και σχέδια της τελευταίας στιγμής, ενδιαφέρον θα έχει να δούμε εάν και κατά πόσον θα πάει στον Ήλια Ντουμητρέσκου το δίδυμο ανάγκη στο κένο της άμυνας, το αποτελούμενο από τους Κρέικ και Κατσουράνη, λόγω της απουσίας των Καψί και Μόρα, τουλάχιστον από τη βασική ενδεκάδα. Ακόμα και κάτι άλλο από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Κλεόπας Γιάννου είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που χρησιμοποιείται εφέτος, στη φετινή χρονιά δηλαδή, σε ντέρμπι. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μπούτσεκ αγωνίστηκε με την ΑΕΚ, ο Ελευθερόπουλος με τον ΠΑΟΚ, ο Κατεριανάκης με τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Γιάννου. Επίσης, ενδιαφέρον έχει να δούμε και ενώ αυτή τη στιγμή οι ομάδες με επικεφαλή στο διαιτητικό τρίο μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε την επανεμφάνιση του Καρεμπέ μετά από 62 μέρες. Του Καρεμπέ, η απουσία του οποίου δεν έφερε στον Ολυμπιακό τη νίκη σε ντέρμπι. Λοιπόν, να μπήκαμε πλέον. Αντώνη, ναι. Να προσθέσουμε, γιατί δοθήσει τη ευκαιρία που μου έδωσε πάσα για το διαιτητικό τρίο. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε αυτό. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να μην ασχοληθούμε έως το τέλος. Να πούμε πάντως πως είναι το πρώτο παιχνίδι σε μία δεκαετή μακρόχρονη, όπως καταλαβαίνει κανείς, σταδιοδρομία στα μεγάλα επαγγελματικά σαλόνια στην ΑΕΤ του Γιώργου Κασναφέρη, που ο τέος πλέον Αθηναίος διαιτητής θα παίξει παιχνίδι Ολυμπιακού. Και αυτό διότι μετεγράφει προσφάτως το σύνδεσμο διαιτητών Αργολίδας, έτσι δεν υπάρχει εντοπιότητα με την ΑΕΚ αλλά και το Παναθηναϊκό. Αυτό του δίνει την ευκαιρία και δυνατότητα να παίξει αθηναϊκές ομάδες. Έχει σφυρίξει βεβαίως, γιατί εκεί δεν υπάρχει εντοπιότητα, παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκού ντέρμπι. Αλλά ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ είναι το πρώτο του, δεν είχε σφυρίξει στο παρελθόν. Εδώ βλέπουμε τον Σωτήρη τον Λιμπερόπουλο να κάνει το σταυρό του, κατευθυνόμενος προς το τέρμα, αυτό που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την εξέδρα των σκληροπυρηνικών παδών του Ολυμπιακού. Μια στιγμή σημαντική βέβαια του κάθε τερματοφύλακας, πρέπει να είναι ψυχολογικά έτοιμος. Ο επόπτης που είδατε να επιθεωρεί κατόπιν διεθνών εντολών που υπάρχουν τα δίχτυα είναι ο Μαυρόπουλος από Θεσσαλονίκη. Ο άλλος θα είναι ο Κώστας Οδάλλας από το Σύνδεσμο Διαιτητών Ηπείρου. Ο Κασναφέρης που είχε high five, όπως είδατε νωρίτερα, με ποδοσφαιριστές και τους συναδέλφους τους βοηθούς του, αλλά και πολλές χειραψίες είδαμε πριν από το μάτς ανάμεσα σε αντιπάλους ποδοσφαιριστές, ο Ζιοβάνι με τον Τσιάρτα και τον Οκά, και όλα ξεκινούν σε πολύ ευχάριστο, θα έλεγε κανείς, κλίμα. Το ντέρμπι μόλις ξεκίνησε με τον Κριστιαν Καρεμπέ
να οργανώνει την πρώτη επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Ο Γεωργιάδης με τον Πάντο πήγαν να συνεργαστούν. Κλεισμένος από τρεις ο Τάσος Πάντος. Κάνει το φάουλ στον Γιάννη Οκά. Και εδώ ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Κασάπης, που συμπληρώνει σήμερα 320 παιχνίδια στην πρώτη εθνική κατηγορία από τους πλέον έμπειρους ποδοσφαιριστές. Η προσπάθεια του ΟΚΑ με την βοήθεια του Πάντου Ανατολάκη στα απομακρύνει. Και ο Κατσουράνης μπροστά από τον Ζιωβάνι πασάρι στον Αμπονσά. Δεξιά ο Αμπονσά, μια επιλογή ρίσκο θα έλεγε κανείς σίγουρα του Ντουμιτρέσκου, με την έννοια ότι είχε αρκετούς ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να παίξουν στη δεξιά πλευρά της άμυνας, τον Γεωργέα, τον Κάπο, αλλά και τον Μπορμπόκη, που από ό,τι μάθαμε από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ήταν σε θέση να αγωνιστεί στο παιχνίδι. Ωστόσο, επέλεξε τον Αμπονσά και θα δούμε αρκετές μάχες όπως είναι αυτή εδώ με τον Αμπονσά και τον Τζόρτζεβιτς. Εδώ το φάουλ από τον Γκανέζο με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Ξανά η φάση, το μαρκάρισμα αντικανονικό. Βγάζει εκτός τροχιάς τον Τζόρτζεβιτς. Δεν έχει πάντως κρίσει τόσο επιτυχημένη πορεία σε αυτή τη θέση, δεξί μπακ δηλαδή ο Κόφι Αμπονσά. Δεν έχει παίξει και πολλές φορές. Συνήθως παίζει δεξί στόπερ σε άμυνα τριών, αλλά σε τέτοια διάταξη δεξιά έχει ελάχιστες συμμετοχές. Εκτελείται το φάουλ, κεφαλιά out από τον Στολτίδη. Η πρώτη καλή φάση για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο λεπτό από το φάουλ του Γρηγόρη Γεωργάτου. Εδώ ο Ηρακλής Στολτίδης, λέγαμε και πριν, σκόρερ του αγώνα του πρώτου γύρου στη Νέα Σμύρνη. Ο Ολυμπιακός, αν και με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τάσου Πάντου, είχε νικήσει 1-0 την ξανά η φάση και η κεφαλιά του Στολτίδη, που με την φορά που είχε το σώμα του δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Εδώ Κασάπης για την ΑΕΚ με τον Ζαγοράκη που προσπαθεί να αποφύγει τον Στολτίδη. Υπάρχει φάουλ, δεν αφήνει ο Κασναφέρης, το σφυρίζει. Η μπάλα πήγε στον Τσιάρτα, αλλά βλέποντας ο Γιώργος Κασναφέρης ότι υπάρχει τραυματισμός του Θοδωρή Ζαγοράκη, διακόπτει το παιχνίδι. Είναι η πρώτη διακοπή στο ντέρμπι, λίγο μετά το δεύτερο, τη συμπλήρωση του δεύτερου λεπτού. Και ο Ντουμιτρέσκου, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την φάση και το φάουλ που δέχθηκε ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, αρχηγός εθνικής ομάδας, ο Θοδωρής Αγοράκης, τα δύο εξάρια με τον Άκη Στολτίδη. Υπάρχει λοιπόν η διακοπή. Ο Ντουμιτρέσκου φώναξε τον Κρέικ εκεί κοντά στον πάγκο της ΑΕΚ και του έδωσε κάποιες εντολές. 0-0 λοιπόν, σε ένα ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη καλή ευκαιρία, με τον Στολτίδη όπως είδαμε λίγο νωρίτερα. Εδώ ο Όλεκ Προτάσοφ στον πάγκο του Ολυμπιακού και θα χρειαστεί φορείο για τον Ζαγοράκη. Βλέπετε τον Ντουμιτρέσκου να παρακολουθεί με αρκετή ανησυχία, όπως είναι λογικό, την απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο του Θοδωρή Ζαγοράκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να πάμε στους πάγκους για να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, αν είναι δυνατόν. Από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ναι, Φώτης ακόμα. Ο Δημητρίου δείχνει ανήθικο και ζητά από τον ψευδοπευθύντη της ΑΕΚ να του πει σε τι κατάσταση είναι ο Ζαγοράκης. Και τώρα μάλιστα δείχνει και ιδιαίτερα ενοχλημένος, γιατί δεν του απαντά. Ο ψευδοπευθύντης ΑΕΚ του λέει να περιμένει, γιατί σαφέστατα οι επιλογές του δεν είναι και πάρα πολλές. Αλλά τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε εδώ μπροστά μας είναι ότι δεν έχει κάτι το ανησυχητικό ο Ζαγοράκης. Προηγουμένως φώναξε στον Αμπονσάν να καλύπτει καλύτερα, αλλά και στον Κρέικ για την φάση που έκανε ο Ολυμπιακός. Είπε καλύτερα μαρκαρίσματα στις στισμένες φάσεις. Εδώ ο Θοδωρής Ζαγοράκης, που πάντως φαίνεται ότι θα μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι. Το μάτς που εξελίσσεται με την ΑΕΚ να έχει ένα παίχτη λιγότερο αυτή την ώρα στο γήπεδο, αλλά η αριθμητική ισορροπία θα αποκατασταθεί με την επανείσοδο ακριβώς τώρα, τον βλέπετε εσείς, του Θοδωρή Ζαγοράκη, που γυρίζει στο παιχνίδι. Ο Γιωργάτος με τον Ανατολάκη από την άμυνα του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα μιας επιθετικής προσπάθειας με την παλιά για τον Στολτίδη. Αφήνει στον Τζόρτζεβιτς, η κόντρα στον Πετκόφ και ο Τσιάρτας δεξιά για τον Λάκη. Η παλιά με στόχο τον Λιμπερόπουλο ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού, τον Βάλα και τον Ανατολάκη, που έκαναν ασπίδα και άφησαν την μπάλα να κυλήσει εδώ στον Κλέο Παγιάννη. Στον χώρο του κέντρου πάντως βλέπω, Χρήστο, πως ο Ζαγοράκης σε δύο πάσεις που έχουν φύγει εκεί κυνήγησε τον Νινιάδη. Ενώ για να δούμε τώρα τον Τζόρτζεβιτς που κέρδισε την μπάλα από τον Αμπονσά, είναι το φάουλ, θα έχει πρόβλημα ο Αμπονσά εκεί με τον ταχύτατο Τζόρτζεβιτς. Βλέπετε πάλι τον Τζόρτζεβιτς, είναι το δεύτερο φάουλ σε δύο αντίστοιχες δηλαδή και σε άριθμες προσωπικές μονομαχίες. Πώς ξέφυγε δηλαδή, στο πάρει την μπάλα και πώς με το αριστερό του χέρι
κράτησε ο Κόφι Αμπονσά τον Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς. Δεύτερη στημένη μπάλα αυτή τη φορά περισσότερο κοντά από ότι η προηγούμενη. Πέμπτο λεπτό τη συνάντηση, Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς. Αρκετοί παίκτες Γιοβάνι δεν μπόρεσε να πιστηφάσει. Περισσότερα γρήγορα ο Σωτήρης Ολιβερόπουλος βγήκε αποτελεσματικά. Λόγαρε την μπάλα και κάνει νόημα στους παίκτες να απομακρυνθούν για να εκτελέσει την μπάλα με βολέ, μάλλον. Αυτό και κάνει. Φώτης Δρουμελιώτης, κάτι έχει να μας πει, Φώτη. Ζήτησαν αλλαγή οι παίκτες της ΑΕΚ. Ήδη σηκώνει ο κ. Δημητρέσκου τον Ποπόφου. Είναι αυτός που θα μπει στη θέση μάλλον του Ζαγοράκη που δείχνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Μάλιστα, αυτό θα το δούμε και συνέχεια. Να δούμε πρώτα αυτή την φάση για την ΑΕΚ. Ο Κάς είναι που μπαίνει στην περιοχή. Προσπαθεί να κάνει τη σέντρα. Αποτελεσματικό το τάκλιν η μπάλα. Είναι κόρνερ πρώτο για την ΑΕΚ. Κατάφερε να ξεφύγει από τον Κριστιαν Καρεμπέ. Όμως το τάκλιν του Βάλα ήταν αποτελεσματικό. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ εδώ βλέπετε. Ναι Φώτη. Τελικά αυτός θα αντιμετωπίσει πρόβλημα και αυτός που θα βγει σε λίγο θα αντικατασταθεί από τον κύριο Δημητρέσκου. Δεν είδαμε όμως κάποια φάση που να αφορά στον Κασάπη και να δημιουργεί έτσι αυτή την αγωνία στον πάγκο της ΑΕΚ και την ενδεχόμενη αντικατάστασή του. Κακοκτυπημένο πάντως ήταν το κόρεν για να περάσουμε εμείς αυτά που διαδραματίζονται εντός αγωνιστικού χώρου. Δεύτερη σέντρα, εύκολη απομάκρυση με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση και το κάνει τώρα με τον Τζιοβάνι. Τζιοβάνι που θα κοπεί μπάλα πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Σε μια αντεπίθεση που τελικά δεν βγήκε. Πάντως, Νίκο. Ο Γεωργιάδης έφυγε στο κέντρο της επίθεσης και ο Τζόρτζεβιτς δεξιά. Ναι, Άντων. Πολύ νευρικό το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά και θα έλεγα οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν βρει ακόμα αριθμό. Πέραν την εκτέλεση των δύο φάουλ από τον Τζόρτζεβιτς, τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά για να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο Γιοβάνι προσπάθησε να κάνει την τρίπλα και να περάσει. Όφελος για τον Ολυμπιακό το πλάγιο out. Θα το εκτελέσει ο πάντος για τον Κριστιαν Καρέμπε. Δώσει στον Βάλα, αυτό στον Ανατολάκη. Κυκλοφορία της μπάλας, αυτό που έχεις δει σε πάρα πολλά παιχνίδια και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ολεκ Προτάσοφ, για κατάφερε να κλέψει. Για να δούμε όμως με ποιες προϋποθέσεις, με το Λάκη να φεύγει από δεξιά, όμως έχουν καταφέρει να επιστρέψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, να κόψουν την μπάλα προσωρινά και τώρα όπως φαίνεται οριστικά. Με τον Γρηγόρη Γιοργάτο, νέο λάθος. Ο Κάς ζήτησε μπάλα, αυτή κατέληξε ο Τζιάρτα, η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στον ΟΚΑ που είχε προδοθεί, Κασάπη στην ελέγχη. Σε ένα παιχνίδι που όπως είπε ο Τόνις ο Πιλιαρός κρίνεται μέχρι τώρα στα μαρκαρίσματα, αρκετά τα λάθη. Παλιά τώρα που έγινε για τον Λιμπερόπουλο, έπιασε αυτό στην κεφαλιά, εκεί όμως δεν υπήρχε κανένα συμπαίκτης του, το Τσάρτας που σήκωσε το χέρι του προφανώς για να ζητήσει συγγνώμη, δεν είχε προδοθεί στην θέση που θα ήθελε ο Νίκος ο Λιμπερόπουλος. Γεωργάτος προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι και τα καταφέρνει για τον Τζόρτζεβιτς. Περιμένει ο Πάντος και ο Καρεμπέ. Ζιωβάνι προσπαθεί να δώσει τον Τζόρτζεβιτς. Εκεί τρεις παίκτες της ΑΕΚ είχαν ένα τρίγωνο. Κατάφεραν να αποσπάσουν την μπάλα και να βγουν σε αντεπίθεση. Ξεκινάει από το Λιμπερόπουλο. Είναι το φάουλ που γίνεται πάνω στον Λάκη. Γεωργιάδης το έκανε. Εντάξει, με μια εσωτερική αλλαγή. Πρόβλημα και η αλλαγή δεν μπορούσε έχει να γίνει προηγουμένως. Δεν έγινε. Ναι, έχει πρόβλημα όπως μας είπε ο Φώτης Ορμελιώτης. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Πάζω να πεις να πούμε πως τα 4-5 τελευταία λεπτά τώρα αλλάζουν πάλι πλευρά. Είδαμε τον Γεωργιάδη αριστερά και τον Τζόρτζεβιτς δεξιά. Δεν ξέρουμε αν τέτοιες εσωτερικές αλλαγές θα τις δούμε και πόσες φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νωρίς λοιπόν ο Κασάπης θα αποχωρήσει, ο Πόβ θα πάρει τη θέση του. Στο πιανός που παίζει για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα. Ήταν χρήσιμο πάντως. Αν πρώτη ήταν με τον Παναθηναϊκό πάλι σε ντέρμπι, πάλι αλλαγή. Αν ο Φώτης ο Ρουμελιώτης μας έδινε μια εικόνα για το πώς και πού τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Δεν υπήρχε πάντως κάποια φάση, μία που είδαμε, ένα φάουλ του Στολτίδη σκληρό. Ήταν πάνω στο Ζαγοράκι και όχι πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ που αντικαταστάθηκε. Φτάσαμε στο. Συμπληρώνουμε μάλλον σε λίγα δευτερόλεπτα το 10ο λεπτό. Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-0. Σε έναν αγώνα παρακολουθείτε ζωντανά. Σέντρα που έγινε για τον Γιοβάνι σε θέση offside πίσω από την πλάτη της άμυνας όπως έδειξε ο επόπτης γραμμών.
δεν τον κάλυπτε ο Άμπονσα, όπως τουλάχιστον σημείωσε ο υπόπτης. Ο Γιωβάνι πάντως αποδίδει τα εύσημα για αυτή την πάσα που έγινε. Θα δούμε από το replay. Είναι πολύ ωριακά αν είναι offside ο Γιωβάνι. Δεν είναι, καλύπτεται. Την ώρα φεύγει η μπάλα, δεν είναι offside ο Γιωβάνι. Λάθος λοιπόν που χρεώνεται στον πρώτο βοηθό. Πολύ δύσκολο όμως η φάση του Χριστοδέλφου. Βέβαια, ήταν πολύ δύσκολο να το δει, αλλά ήταν σίγουρα λάθος. Την ώρα που φεύγει η παλιά, ο Ζωβάνι καλύπτεται. Τώρα η ΑΕΚ επικίνδυνα με τον ΟΚΑ, ο πάντος τον κλείνει. Ο ΚΑΣ κάνει τις προσποιήσεις στην περιοχή, είναι μόνο ο Λιμπερόπουλος. Περίμενε ο ΚΑΣ μήπως περάσει κάποιος άλλος. Τελικά το μόνο που έγινε ήταν φάουλ σε βάρος του Γιάννη ΟΚΑ. Εδώ Καρεμπέ με τον πάντο και ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα από τον Γκόραν Πόποφ και το φάουλ και κίτρινη κάρτα από τον Κασναφέρη. Δύο λεπτά μετά την είσοδό του, ο Σκοπιανός παίκτης της ΑΕΚ που πήγε και καλύπτει αμέσως στην αριστερή πλευρά, εκεί δηλαδή που έπαιζε ο Κασάπης. Εδώ κάνει το πολύ δυνατό μαρκάρισμα στον αντίπαλό του και το φάουλ για τον Ολυμπιακό, η κίτρινη κάρτα στον Πόποφ στο 11ο λεπτό. Ο πάντος για τον Ινιάδη που έχει πάντα τον Πετκόφ κοντά του. Προσωπικός φρουρός ο Βούλγαρος του Ινιάδη. Παλιά για τον πάντο που βγαίνει με χώρο από πλάγια. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Πόποφ, θα του πάρει την μπάλα και το φάουλ στη συνέχεια από τον πάντο. Ο Κασναφέρης που παρατηρεί εντονότατα τον Πετκόφ και δείχνει κίτρινη κάρτα στον πάντο. Παρατήρησε τον παίκτη της ΑΕΚ γιατί διαμαρτυρήθηκε. Σε πολύ έντονο ύφος μάλιστα ο Κασναφέρης και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον Τάσο Πάντο, τον οποίο βλέπετε εδώ, για να του δείξει την κίτρινη κάρτα που αν δεν κάνω λάθος είναι η τέταρτη. Η τρίτη λες. Όχι, η τέταρτη του Πάντου λέω στο πρωτάθλημα. Και χάνει το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Ιωνικό. Είναι αρκετοί παίχτες και από τις δύο ομάδες στο όριο. Ίσως δούμε και κάποιες κάρτες στη συνέχεια του παιχνιδιού να τις ζητούν και τους ποδοσφαιριστές ακριβώς. Γιωβάνι, Σκορτίδης, οι δύο παίκτες που συνεργάστηκαν σε αυτή τη φάση. Εδώ Γιωβάνι, Στολτίδης ψάχνει τον Γιωργάτο, δεν περνάει, διώχνει ο Κατσουράνης. Μονομαχία Λιμπερόπουλου, Ανατολάκη, σε καλύτερη θέση ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Διώχνει πάνω στον ΟΚΑ, αλλά υπάρχει φάουλ από τον Λιμπερόπουλο. Προβολή και μάλιστα επικίνδυνη την ώρα που ο παίκτης Ολυμπιακού επιχειρούσε να απομακρύνει την μπάλα. Αν δεν τράβαγε προς τα πίσω ο Ανατολάκης στο πόδι του, ίσως τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Βλέπετε πάλι πώς. Με το δεξί πόδι ο Λιμπερόπουλος έβαλε την κόντρα. Πολύ επικίνδυνες φάσεις αυτές. Καλή παλιά σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει κάποιος ερυθρόλευκος, με τον Καρεμπέ και τον Λιμπερόπουλο να διεκδικούν την μπάλα και τον Καρεμπέ να είναι νικητής. Η μπάλα όμως δεν καταλήγει σε πόδια παικτών του Ολυμπιακού, σε ένα παιχνίδι που προσπαθούν και δύο ομάδες να βρουν ρυθμό. Παλιά για τον Λάκη, ο οποίος καλύπτεται σύμφωνα με τον επόπτη γραμμών. Γίνεται η σέντρα και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Και είναι το δεύτερο για την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει κερδίσει κανένα. Βλέπετε εδώ τον Βάλα. Σπύρος Βάλλας και ο Τσιάρτας θα εκτελέσει το κόρνερ δεύτερο, όπως παντώνησε ο Πιλιαρός, για την ομάδα της Ένωσης. 14ο λεπτό. Εκτελέστηκε πλασαριστά και εκεί θα βγει η σέντρα, μια σέντρα που είναι εύκολη υπόθεση όμως για τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Ανοίγει με τη μία την μπάλα για τον Τζόρτζεβιτς. Κακό το κοντρόλ, η ΑΕΚ επιμένει. Η παλιά που γίνεται για τον Λάκη από τον Πετκόφ, η σέντρα εκεί. Η μπάλα έχει διαγράψει μια τέτοια τροχιά. Έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αναγκάζει τον υπόπτη να σηκώσει σημαία του. Είναι out δηλαδή. Λέμε Νίκο και Χρήστο και αγαπητοί τηλεθεατές το άγχος του ντέρμπι. Σε αυτά τουλάχιστον τα 14 λεπτά φαίνεται ποια ομάδα έχει το άγχος και αυτή είναι ο πρωτοπόρος. Τουλάχιστον ως προς την ανάπτυξή της. Ο Τζόρτζεβιτς για τον Γιωβάνι. Πολύ ωραία συνεργασία του. Ο Νινιάδης θέλει να δει αριστερά τον Γεωργιάδη. Στολτίδης ήταν, συγγνώμη. Χάνει την μπάλα. Εδώ Ανατολάκης βγαίνει μπροστά τον Λιμπερόπουλο. Λάθος από τον Βάλα. Ο Λιμπερόπουλος κερδίζει την κόντρα τον Καρεμπέ.
Και τώρα ο Τσιάρτας από την πάσα του Πετκόφ ανοίγει στον Κρέικ. Πετκόφ, Καρεμπέ διορθώνει. Ο Πετκόφ γυρίζει ξανά στον Βασίλη Τσιάρτα. Γλυκιά πάσα με στόχο τον Λιμπερόπουλο και τον Λάκη. Έδιωξε ο Ανατολάκης. Ο Ζιωβάνι κατεβάζει. Αποφεύγει και το Σολτίδη. Και δίνει στον Τζόρτζεβιτς. Γιωργάτος, Νινιάδης, Στολτίδης και Καρεμπέ. Βαθιά παλιά του Γιωργάτου, εκεί που δείχνει να ελέγχει ο Κάς, αλλά έρχεται ο Πάντος με πείσμα και πλάγιο από τα πόδια του Πόποφ για τον Ολυμπιακό. Στο 16. Ολυμπιακός που ψάχνει να βρει ένα ρυθμό και να... Θα έλεγα κάτι άλλο, Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τον γκολ, γιατί μόνο τότε θα απελευθερωθεί από το άγχος. Υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό τώρα στο μαρκάρισμα του Γιάννη Οκά στον Γιώργο Γεωργιάδη. Διαφωνεί ο Κύπριος παίκτης και ο Ρουμάνος τεχνικός της, αλλά το φάουλ θα εκτελεστεί από τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Στο τείχος και βγαίνει ο Κά στην μπάλα, αλλά ο Τζόρτζεβιτς σπέβδει να τον κλείσει και να ανακόψει την απόπειρα αντεπίθεσης. Ο Τσιάρτας που έχει έρθει στα πλάγια τώρα δίνει στον Ζαγοράκη, αμέσως ωραία στον Οκά, ο Καρεμπέ αποτελεσματικά στο τάκλινγκ. Έξω Χαος Γιωβάνης, ο Τζόρτζεβιτς που θέλει να βγει στην περιοχή, το σούρ με τον δεξί μπλοκάριο Λιμπερόπουλος. Πρώτη ωραία και μεγάλη φάση πραγματικά στον αγώνα. Ήταν καλή συνεργασία, ξέφυγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού γρήγορα με τον Ζιωβάνι. Κυρίως είδατε εδώ να πασάρει πολύ έξυπνο τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς που έβγαλε την μπάλα μπροστά, βρήκε το χώρο, αλλά πολύ καλά έκλεισε το Κατσουράνης όμως στο σημείο που έπρεπε και έτσι ανάγκασε τον Τζόρτζεβιτς να μην μπορέσει να μπει περισσότερο μέσα εκεί όπου το γκολ θα ήταν πιο εύκολο. Ο Κατσουράνης δηλαδή κινήθηκε για να κλείσει. Αποτελεσματικά ανάγκασε τον Τζόρτζεβιτς να πιάσει ένα σουτ και εκεί να επέμβει ο Λιμπερόπουλος. Γιωργάτος και Τζόρτζεβιτς άλλαξαν. Ο Νινιάδης ξανά για τον Τζόρτζεβιτς. Στην περιοχή ο Γιωβάνι και ο Γεωργιάδης από τον Κρέικ Κόρνερ. Το που έλεγα πριν, ψάχνει για τον γκολ με 2-3 φάσεις τώρα που το ζητά με πολύ ωραίο τρόπο. Με τον Τζόρτζεβιτς να παίρνει συνεχώς πρωτοβουλίες όπως διαπιστώνεται. Εδώ η σέντρα του κόπηκε από τον Κρέικ, είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Γιωργάτο. Περιοχή ο Στολτίδης στην κεφαλιά, η μπάλα είναι έξω και έχουμε πάλι κόρνερ, ναι. Από το κεφάλι του Στολτίδη κάπου βρήκε η μπάλα σε παίχτη σάκ. Εδώ ξαναβλέπουμε αν βρήκε, ήταν στον Κατσουράνη. Νέα εκτέλεση κόρνερ από τον Γιωργάτο. Διώχνει ο Κατσουράνης πιο ψηλά από τον Ζιωβάνι, έρχεται πάντως δυνατά. Με τον Κρέικ να έχει βγει στα πλάγια να τον μαρκάρει. Ο Ζιωβάνι για τον Γεωργιάδη. Στολτίδη στο σουτ, δεν ευνοεί το Ολυμπιακός ούτε από τις κόντρες ούτε από την τελική προσπάθεια του Άκη Στολτίδη. Μπάλα εδώ στον Λιμπερόπουλο και βλέπετε τον Στολτίδη να επιστρέφει. Στο 19 αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό, πάντα το 0-0 στο ντέρμπι της Ριζούπολης. Ξανά η φάση του Γεωργιάδη. Δεν υπήρχε πάντως. Αν υπήρχε χέρι, δεν στοιχειοθετεί παράβαση. Νινιάδης. Αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα για τον Πάντο. Πάντος που ξεφεύγει, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάνει το πλασέ. Το γκολ χάνεται. Έχει τελειώσει η φάση βέβαια πιο νωρίς. Ο Γιώργος ο Κασναφέρης από την σέντρα που έκανε ο Πάντος, κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ, η φάση τελείωσε και ολοκληρώθηκε εκεί, δηλαδή και εδώ ακριβώς. Εδώ ναι, είναι λίγο offside, αλλά είναι offside. Λίγο και πολύ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λίγο και πολύ. Πάλι λάθος από την ΑΕΚ, ο Γιωβάνι αφού έκλεψε ο Γεωργιάδης, αλλά βαλιά τη δυνατή για τον Νινιάδη. Ολυμπιακός πάντως. Είναι τώρα 5-6 λεπτά που πιέζει σαν Ολυμπιακός, πιέζει με την κλάση των παιχτών του, πιέζει με τακτική, πιέζει από τα πλάγια, πιέζει με τοπικά. Επομένως ψάχνει από τα πλάγια και αριστερά, πολύ ωραία
με συμπληρώνει ο Κώστας Σαμαθράκης. Ψάχνει, και αυτή είναι και η έντολη μου λέει ο Κώστας, ψάχνει λοιπόν την ουσία που είναι το γκολ. Κάτι που επαναλαμβάνω, σαν Ολυμπιακός παίζοντας εδώ και λίγα λεπτά, δείχνει ότι είναι πλησιέστερα τουλάχιστον από ότι η ΑΕΚ, η οποία δεν απείλησε βέβαια σε καμία φάση του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Γιωβάνι. Κάνουν την μπάλα προσωρινά όμως, Τολτίδης έκοψε, Τζόρτζεβιτς, ο Γιωργάτος ταχύτατος. Θα κερδίσει το σπρίτο από ψά, θα βγάλει και την παράλληλη σέντρα. Εκεί περνάει ανεκμετάλλευτη Ανδρέας Λινιάδης από την άλλη πλευρά, δηλαδή από δεξιά. Θα κερδίσει το πλάγιο out, ενώ έχει ζεσταθεί ιδιαιτέρως και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά δηλαδή, εδώ βλέπετε ανήσυχο τον τεχνικό της ΑΕΚ. Περισσότερο ψύχρεμο όπως πάντα άλλωστε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Όλεκ Προτάσκο. Τρεσάρει καλύτερα στο κέντρο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά, κερδίζει τις μάχες εκεί και με γρήγορες κινήσεις από τα πλάγια γίνεται πολύ περισσότερο απειλητικός σε σχέση με τον πρώτο τέταρτο του αγώνα, όταν η ΑΕΚ είχε πάρει το παιχνίδι στο κέντρο. Εδώ είναι ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης. Δεν ξέρω αν θα γίνει γρήγορα και η δεύτερη αλλαγή για την ΑΕΚ. Πάντως εδώ και λίγη ώρα προθερμαίνεται ο γιατρός της Ένωσης, ο Κωνσταντινίδης. Ο Τσιάρτας για τον Λιμπερόπουλο που κερδίζει από τον Βάλα. Πάει να σουτάρει από πολύ μακριά, κόντρα ριμπάλα στο Στολτίδη. Και τώρα κατεβαίνει ο Καρεμπέ με το κεφάλι στα πλάγια. Ο Άκης Στολτίδης που από την προηγούμενη προσπάθειά του να κόψει το σουτ του Λιμπερόπουλου δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα. Και το πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Αμπονσά, τον οποίο βλέπετε τώρα έτοιμο να επαναφέρει. Αλλάζει με τον Τσιάρτα. Ξανά πλάγιο για την ΑΕΚ. Υπάρχει σφύριγμα του Κασναφέρη, γιατί βρέθηκε στο έδαφος ο Λάκης από το σπρόξιμο του Γιωργάτου. Αμπονσά έτοιμος για τη σέντρα. Ο Βάλας διώχνει και ο Νινιάδης τώρα ολοκληρώνει. Ο Πόποφ δυσκολεύεται αλλά κοντρολάρει. Κάνει και την τρίπλα στον Γεωργιάδη. Φοκάς, Γεωργιάδης πλέβει. Ο Γιωβάνι αμέσως στον Ινιάδη. Ο Στολτίδης ψάχνει και βρίσκει αριστερά τον Τζόρτζεβιτς, ενώ ανοίγεται και ο Γιωργάτος που παίρνει τώρα την μπάλα. Ο Στολτίδης ζητάει Γεωργιάδη στο βάθος. Ο Στολτίδης τον έχει δει αλλά δεν μπορεί να περάσει τόσο μεγάλη μπαλιά, κλεισμένος όπως ήταν. Ο Πάντος με τον Καρεμπέ που ελευθερώνεται. Παλιά για τον Γεωργιάδη δυνατή, πλάγιο από τον Γκόραν Πόποφ. Εδώ ο Σκοπιανός. Πάντως στόχος ΑΕΚ είναι να πιέσει από ψηλά και τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο θα κατάφερε. Δεν ξέρω τι στη συνέχεια τι θα γίνει. Πάντως θα δώσει την μπάλα στον Κριστιάν Καρεμπέ. Πολύ καλή η τρίπλα του. Προσπάθησε να την πιάσει καλύτερα κάτω από τα πόδια του Βουοκά. Βλέπετε εδώ, η μπάλα όμως έχει βγει. Βλέπετε πως ο Καρεμπέ προσπαθεί να την περάσει κάτω από τα χέρια του. Ο βοηθός όμως έχει δώσει πλάγιο out. Καρεμπέ άλλαξε με τον Πάντο. Πάντα μπροστά του τον Οκά, αλλά και τον Τζιάρτα που έρχονταν από πίσω. Η πρώτη κεφαλιά έγινε, η δεύτερη είναι ο Τζόρτζεβιτς, κάτοχος μπάλας. Εκεί δύσκολα όμως τα πράγματα είχε κλειστεί. Γρηγόρης Γιωργάτος. Γιωργάτος δίνει βοήθεια ο Τζόρτζεβιτς και πάλι θα αρχίσει αυτή η κυκλοφορία της μπάλας. Με το Στολτίδη, Ενιάδης. Και πάλι ο Τζόρτζεβιτς. Μπάλα δεν κατέληξε ο Γρηγόρη Γιωργάτο, τον βλέπετε που την αφήνει. Για να καταλήξει κόρνερ, ένα ακόμη για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο 25 λεπτά αγώνα. Η σέντρα βγήκε σε μεγάλη περιοχή, εκεί απομακρύνουν όπως η αμυντική της ΑΕΚ σε ένα σημείο που ο Ανατολάκης τρέχει προκειμένου αυτή να μην βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα καταφέρνει όμως. Μικρό το κακό γιατί είναι για τον Ολυμπιακό. Είναι για τον Ολυμπιακό, ωστόσο θα ήθελε μια μεγάλη μπάλα προς την άμυνα της ΑΕΚ, γιατί ήταν όλοι συγκεντρωμένοι παίκτες τώρα με το πλάγιο out.
Καρεμπέγκερη πιο πίσω, όπως και άλλοι παίκτες για βοήθεια. Για την καλή της κυκλοφορία προς τα καρέ της ΑΕΚ. Βάλλας. Προσπαθεί να βρει τον μπάντο. Αποτελεσματική παρέμβαση, αλλά και πάλι μπάλα στον Ολυμπιακό με τον Γιοβάνι που κάνει περίτεχνη ενέργεια. Περνάει δύο παίκτες, όχι όμως και τον Κρέκ. Ανατολάκης. Άλλαξε παιχνίδι για τον Ινιάδη. Αριστερά ο Γιωργάτος περίμενε την πάσα. Ο Γεωργιάδης είναι αυτός που γίνεται κάτοχος της μπάλας. Δεν ήταν καλό το κοντρό του. Διεκδικεί όμως και προσπαθεί να την κερδίσει. Όπως και τα καταφέρνει. Πήγε ο Γιοβάνι για βοήθεια. Δύο παίκτες έναντι ενός της ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα όμως είναι υπέρ των κυτρινόμαυρων που κερδίζει το πλάγιο out εδώ ο Γεωργιάδης. Με το 0-0 όπως βλέπετε να εξακολουθεί και τον προπονητή της ΑΕΚ σε ένταση να προσπαθεί να δίνει οδηγίες προς τους παίκτες του που στα τελευταία λεπτά οφθαλμοφανέστατα έχουν υποχωρήσει. Ο Νινιάδης κέρδισε την κεφαλιά από τον Ζαγοράκη. Η ΑΕΚ κέρδισε την μπάλα με τον Αμπονσά και γίνεται προσπάθεια αντεπίθεσης που ξεκινάει με τον Λάκη. Ο Βασίλης Λάκης, Καρεμπέ προσπαθεί να του κλείσει το οπτικό του πεδίο. Βγάζει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Κάς προσπάθησε να συνεργαστεί και ο Κασναφέρης έδωσε φάουλ στο Λιμπερόπουλο. Πήρε την μπάλα από τον ΟΚΑ με τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Ολυμπιακού. Βλέπετε πάλι τον Βάλα. Πήδηξε πιο ψηλά, πήρε την κεφαλιά. Αυτή τη φάση ο Κασναφέρης την αξιολόγησε ως παράβαση. Εδώ ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ο Γιάννου συνεργάζεται με τους συμπαίκτες του που είναι στο τείχος για το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθούν. Ο Βασίλη Τσιάρτας έτοιμος με το αριστερό για την εκτέλεση. Πάλι σε καλή θέση για τον Τσιάρτα βεβαίως. Περνάει μπάλα και φεύγει δίπλα από το δοκάρι του Γιάννου. Ο Τσιάρτας Χρήστο που έκανε προθέρμανση στα φάουλ, τον παρακολουθούσαμε επί δεκάλεπτο, ίσως και περισσότερο, την ίδια στιγμή που κάναν σπρίντι οι παίκτες του και άλλοι δοκίμαζαν να παίζουν μεταξύ τους κάτι σαν πάσες, αυτό που λέμε το κορόιδο στην ποδοσφαιρική γλώσσα, με δύο ομάδες να κυνηγούν την μπάλα. Εκείνος είχε καθίσει αρκετά μέτρα ξανά την περιοχή και δοκίμαζε κάποια φάουλ, έκανε δηλαδή προθέρμανση πάνω σε αυτό το τομέα. Ο Τσιάρτας πήρε την μπάλα προσωρινά όμως, Καρεμπέ την ελέγχει. Έχει δίπλα του για βοήθεια το Πάντο. Ο Γεωργιάδης γίνεται αποδέκτης, έχει φύγει από δεξιά ο Πάντος, τον είδε. Το 1-2 με τον Γιοβάνι, γίνεται φάουλ στον Γιοβάνι, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής και πάλι ο Πάντος. Ενώ ο Βάλλας προωθείται προς τη μεγάλη περιοχή, το πλασέ που θα γίνει και θα χαθεί σημαντική ευκαιρία από τον Νινιάδη. Να ο Ανδρέας Νινιάδης. Ο Πάντος εδώ σέντραρε. Η μπάλα πέρασε από τους παίκτες της ΑΕΚ και ο επερχόμενος Νινιάδης με δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα out. Βλέπετε πάλι μία από τις πιο σημαντική ίσως ευκαιρία που χάνει ο Ολυμπιακός για να ανοίξει το σκορ. Εδώ γίνεται η σέντρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση φυσικά offside. Εδώ το σούτ και η μπάλα out. Και λέω για το offside γιατί διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ. Να δούμε τώρα πάλι τον Ολυμπιακό στο προσκήνιο με τον Νινιάδη να αλλάζει μπάλα με τον Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς ελέγχει την μπάλα αριστερά, κινείται ο Γεωργάτος, εκείνος την πετάει δεξιά σε ένα σημείο που είναι ο Γιοβάνι. Θα κάνει το κοντρόλ, η μπάλα θα απομακρυνθεί, όχι όμως ιδιαιτέρως. Εκεί κάνουν λάθος και την αποσπούν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Τσάρτα, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Βασίλη Λάκη σε έναν αγώνα που αποκτά σιγά σιγά ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να έχει τα ενία και την πρωτοβουλία των κινήσεων, με χαρακτηριστικότητα την ευκαιρία που χάθηκε πριν, πιο χαρακτηριστική για τους παίκτες του Ολυμπιακού, ο Κάς. Έχει δύο παίκτες, προσπαθεί να ξεφύγει, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, βάλα στην ελέγχη, αλλάζει για τον Τζόρτζεβιτς. Γιοργάτος κάνει το σπριντ και ζητάει μπάλα από τον Τζόρτζεβιτς, προτιμά την ήρεμη λύση του Γιοβάνι μπροστά στο ενδεχόμενο να ήταν σε θέση offside ο Γιοργάτος, ο οποίος αλλάζει εδώ και πάλι με τον Γιοβάνι υπάρχει προβολή και φάουλ που κερδίζει ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Ιδανικότερες συνθήκες, Νίκο, για το σουτ που θα σήμαινε γκολ, δεν θα μπορούσε να βρει ο Νινιάδης. Εφηδιάστηκαν όλοι γιατί περίμεναν πως σε πρώτο χρόνο θα γινόταν η κεφαλιά. Δεν έγινε η κεφαλιά. Εκεί είχε λοιπόν όμως χώρο μπροστά του και ήταν τελείως ελεύθερος. Ίσως εφηδιάστηκε και ο Ανδρέας Νινιάδης που είδε την μπάλα να καταλήγει όχι στο κεφάλι του συμπαίκτη του στο προηγούμενο καρέ, αλλά σε εκείνο.
Ο Ανατολάκης περνάει μπάλα, ναι, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Από την έξυπνη εκτέλεση του Γιωργάτου βγήκε ο Ανατολάκης πιο γρήγορα. Εδώ ξανά η φάση από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Κεφαλιά που δεν την βρήκε καλά και ο Γιωβάνης συνέχεια δεν προλάβε. Οπότε χάθηκε η φάση για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στο ημίωρο 0-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ εδώ στη Ριζούπολη. Ο Κατσουράνης γεμίζει για τον Λιμπερόπουλο. Ο Βάλας θα πάρει την κεφαλιά με φάουλ όμως. Φάουλ για την ΑΕΚ και νομίζω ότι θα έχει και πάλι την ευκαιρία ο Τσιάρτας να σουτάρει απευθείας. Έστω και αν φαινομενικά είναι μακριά την μπάλα από την περιοχή, αλλά ο Τσιάρτας δεν διστάζει να δοκιμάζει από τέτοιες αποστάσεις. Θα δούμε όμως την επιλογή του. Η σέντρα τελικά στην περιοχή, δεν κινήθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Βάλας έσπευσε γρήγορα να διώξει. Ο Ποπόφ προλαβαίνει πριν τον Ινιάδη, ο Αμπονσάιν offside ο Λιμπερόπουλος. Και, σταματάει η επίθεση της ΑΕ. Γρήγορα ο Ολυμπιακός με τον Γιωβάνη. Ο Τζόρτζεβιτς. Κακό κοντρόλ και πλάγια για την ΑΕΚ. Ο Τζόρτζεβιτς που τα έχει με τον εαυτό του. Και εδώ ο Θοδωρής Αγοράκης. Μπερόπουλος με τον Ανατολάκη. Αυτή τη φορά το φάουλ θα το κάνει ο διεθνής επιθετικός της ΑΕΚ. Σε τρία man-to-man, δύο φάουλ έχουν χρωθεί στο Βάλα και σε μία διεκδίκηση ένα στον Ανατολάκη. Μάλλον δύο έχει πάρει ο Ανατολάκης από τον Λιμπερόπουλο. Ένα ήταν με προβολή στις αρχές του αγώνα. Νινιάδης. Προσπαθεί, δεν τα κατάφερε. Τσιάρτας έβγαλε την πάσα. Αλλά για κανέναν παίκτη. Εκεί ήταν μόνο του Ολυμπιακού και ο Γιάννου δίνει στον Κριστιαν Καρέμπε. Στον αέρα λοιπόν κατά τον κύριο Καζανφέρη Νίκο, ο Λιμπερόπουλος αντιμετωπίζεται με φάουλ, κανονικά και κάτω, χωρίς φάουλ. Έτσι έχουν δείξει μέχρι τώρα τα σφυρίγματά του. Βάλας, Γεωργιάδης. Πολύ καλή κίνηση του Γεωργιάδη, ο οποίος συγκλίνει προς τη μεγάλη περιοχή για να βγάλει και τη σέντρα. Εκεί όμως τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα, με τον Τσάρτα να γίνεται αποδέκτης. Λιμπερόπουλος, αλλάξει και αυτός παιχνίδι και από τις λίγες φορές που η ΑΕΚ κινείται από δεξιά με το Ζαγοράκη τώρα να ψάχνει να βρει ποιον. Όχι το Λάκη πάντως, σέντρα του κόντραρε, Καρεμπέ. Έπαιξε το 1-2 στον χώρο της άμυνας με τον Βάλα και τροφοδότησε τον Τζόρτζεβιτς. Ο Σιωβάνη έβγαλε τη σέντρα, εκεί είναι εύκολη λία για τον τροματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Λιμπερόπουλο, παρά την κίνηση που έκανε ο Νινιάδης, ο οποίος κάνει πάντα κινήσεις και σπριτ σε τέτοιες μπαλιές προς το σημείο που είναι κατά μέτωπο στην εστία της Ένωσης. 2-1 λοιπόν τα φάουλ σε μονομαχίες Βάλα Λιμπερόπουλου. Θα δούμε πολλές από αυτές, Χριστό. Ο Κρέικ, πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα? Υπάρχει εδώ σήμερα κατάσκοπος της Βίλεμ για της Ολλανδικής, για τον Κρέικ. Κατάσκοπος, άνθρωπος πάνω στις Μίλων, η κατάσκοπος της Βίλεμ. Παλιά του πάντου για τον Νινιάδη. Έρχεται και πάλι ο πάντος για να πάρει μπάλα, αλλά ο Νινιάδης προτιμάει τον Βάλα πιο πίσω. Μαρκάρει αποτελεσματικά ο Τσιάρτας και από τις κόντρες κερδίζει και το πλάγιο. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε πριν, συμβαίνει αυτό που ζητάει ο Ντουμιτρέσκο από τους παίκτες του, δηλαδή όταν αντεπιτίθεται η ΑΕΚ να βγαίνουν μόνο 5 παίκτες μπροστά, οι υπόλοιποι να μένουν πίσω οι αμυντικοί και οι... Ότι 5 θα μείνονται, 5 θα επιτίθενται. Ακριβώς, αυτό το, την τακτική που θέλει ο Ρουμάνος και εφαρμόζουν οι παίκτες του. Ο Κάς κέρδισε το φάουλ. Και ο Τσιάρτας θα ψάξει ποιον. Μόνο ο Λιμπερόπουλος είναι μπροστά και ο Λάκης στο βάθος. Τώρα πάει ο Γιωργάτος να κόψει και τα καταφέρνει. Έρχεται ο Αμπονσά. Ο Λάκης πιο γρήγορα από τον Τζόρτζεβιτς. Ωραία ξεφεύγει ο Ζαγοράκης από το Στολτίδη. Το σούτ από το Ζαγοράκη. Μπάλα περνάει από τον Γιάννο αλλά φεύγει έξω. Δοκίμασε ο Θοδωρής Ζαγοράκης από δύσκολη θέση, πιεζόμενος και μακριά. Πάω στα 35 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Στην ΑΕΚ βγαίνει το παιχνίδι σύμφωνα με τα αγωνιστικά της πλάνα.
τη μεγάλη αντεπίθεση, το μεγάλο κίνδυνο ο Ολυμπιακός δεν τον ένιωσε μέχρι στιγμής, αλλά τουλάχιστον για την ΑΕΚ και μέχρι στιγμής έχει διατηρηθεί ανέπαφη η αιστεία της. Ο Τσιάρδας μπλέκεται και χάνει από τον Καρεμπέ και ο Στολτίδης τώρα για τον Τζόρτζεβιτς. Ανεβαίνει και ο Γιωργάτος, δεν θα περάσει από το Ζαγοράκι παλιά του Τζόρτζεβιτς. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Και τώρα ο Κατσουράνης. Ο Κατσουράνης που έχει αγωνιστεί βασικό σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ φέτος στο πρωτάθλημα. Και μόνο σε ένα στο τελευταίο με τον Άρη είχε γίνει αλλαγή για λίγα λεπτά. Η ΑΕΚ που ξεδιπλώνεται ωραία τώρα στο χόρτο, αλλά τα χαλάει ο Πόποφ με την πάσα διαβήτη στον Γιωργάτο στην άλλη πλευρά. Νινιάδης για τον Τζόρτζεβιτς. Κλεισμένος ο Τζόρτζεβιτς, αφήνει στον Νινιάδη και τώρα ο Γιωργάτος. Η αλλαγή για τον Πάντο. Ο Κάσκ θα χτυπώσω πίσω για να κλείσει. Ο Καρεμπέ στον Ζιωβάνι. Ο Κρέκ τον εξουδετέρωσε και εδώ. Λάθος όμως από τους παίκτες άξιο στο κέντρο. Ο Νινιάδης γύρισε τον Γιωργάτο. Γεμίζει για τον Ζιωβάνι που είναι ολομόναχος στο κέντρο της επίθεσης της ομάδας του. Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει υπομονή στο παιχνίδι του και αυτό είναι καλό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της αυτοσυγκέντρωσης και της ψυχραιμίας. Και είναι ψυχραιμός ο Ολυμπιακός. Και εκτός από αυτό είναι ένας ο Κάσης εξουδετερωμένος, γιατί αναγκάζεται περισσότερο αμυντικά να αντιμετωπίζει πότε τον Πάντο, πότε τον Γεωργιάδη που παίζουν από δεξιά, παρά επιθετικά να βρει ευκαιρία για να κάνει μια αντεπίθεση. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ κινείται μόνο από αριστερά σε ό,τι αφορά στην επίθεση. Πάντως, γι' αυτόν λέγαμε, αυτός απομάκρυνε την μπάλα σε ένα σημείο που ο Τσάρτας κέρδισε. Έδωσε για τον Βασίλη Λάκη. Αυτός με τη σειρά του έψαξε το Λιμπερόπουλο. Το μοναδικό προωθημένος, Γιωβάνι, προσπαθεί να κάνει την γνωστή τρίπλα, την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά. Για λίγο όμως δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα. Έτσι τον έλεγχο την έχουν και πάλι οι παίκτες της ΑΕΚ. Προσπαθούν με τον Τσάρτα. Καλή κυκλοφορία. Ζαγοράκης. Έβγαλε την πάσα για τον Λάκη. Και όμως τα πράγματα φαίνεται να τα ελέγχει ο Ανατολάκης, ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα. Και το βρίσκει στον Κριστιαν Καρεμπέ, πλάγιο άτομο για τον Ολυμπιακό. 37,5 λεπτά αγώνα. Και αν παριθμίσουμε τις ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες, με πιο κλασική αυτή του Ανδρέα Νινιάντη που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Όμως το σουτ δεν το ζήγησε, όπως λέμε σε ποδοσφαιρική διάλεκτο, όπως θα ήθελε, έστειλε την μπάλα έξω, λίγο μακριά από την εστία του Λιμπερόπουλου. Γιωβάνι. Δεν του βγήκε ούτε αυτή η πάσα, με τον Τζόρτζεβιτς να περιμένει από αριστερά. Τους παίκτες της ΑΕΚ τώρα με τον Τσάρτα στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να κερδίσει λίγο χώρο προκειμένου να ανοιχτούν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Νέο λάθος, Στολτίδης βγάζει για τον Τζόρτζεβιτς. Έχει να αντιμετωπίσει τον Αμπονσά. Δεν υπάρχει παίκτη στην περιοχή. Ο Τζόρτζεβιτς περίμενε πολλή ώρα. Είχαμε πιο πίσω Γιωβάνι. Έγινε η σέντρα, δεν μπόρεσε εκεί να πιάσει την κεφαλιά. Ο Γεωργιάδης νομίζω ήταν στη φάση. Η μπάλα κατέληξε out. Να ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς έβγαλε την προηγούμενη σέντρα που δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τον Αμπονσά. Και εδώ ένα από τα ζευγάρια που θα παρακολουθήσουμε αρκετή ώρα. Ο ένας είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο άλλος είναι ο Ανατολάκης. Και εκπεριτροπής ο Βάλας. Και εκπεριτροπής ο Βάλας. Και εκπεριτροπής ο Ανατολάκης. Και οι δύο παίζουν πάνω στον Νίκο τον Λιμπερόπουλο με αρκετές μονομαχίες. Γιωβάνι κοντρολάρει την μπάλα. Φεύγει η δεξιά του ο Νινιάδης. Εκεί όμως δεν πέρασε. Προσπάθησε ο Γεωργιάδης με προβολή. Και ο Κάς έχει να αντιμετωπίσει το Βάλα. Ο Πάντος όμως είχε γρήγορη επιστροφή. Αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Ο Βάλας έκλεισε στο καλύτερο timing και έτσι κατάφερε να αποσπάσει την μπάλα. Το φάουλ το χρώνεται ο Τσάρτας. Ο Κρέκ, με συγχωρείτε, πάνω στον Ανδρέα τον Ινιάδη. Ο Κρέκ που έχει πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμής. Και ο Κρέκ και ο Κατσουράνης θα πάνε καλά, μαρκάροντας το χώρο του στον Ζιωβάνι. Τζόρτζεβιτς. Έχει να αντιμετωπίσει δύο παίκτες. Η παλιά του για τον Ινιάδη δεν ήταν ενδεδειγμένη. Δίνει το δικαίωμα στους παίκτες ΑΕΚ να κλέψουν και με τον Τσάρτα να προσπαθούν να εκδηλώσουν την αντεπίθεση. Η
Για να δούμε την παλιά που θα γίνει στον ΟΚΑ. Δεν υπάρχει offside σύμφωνα με τον επόπτη γραμμών. Να λοιπόν η ΑΕΚ που κάνει και αυτή μια σημαντική ευκαιρία. Η μπάλα καταλήγει out. Έγινε κόντρα σύμφωνα με τον διαιτητή στον ΟΚΑ. Θα δούμε πάλι τη φάση πώς. Βλέπετε πολύ όμορφη η παλιά. Ο ΟΚΑ συγκλίνει. Του κλείνει εκεί την ευθεία ο Γιάννου. Η μπάλα κόντραρε. Από αυτό το πλάνο δεν φαίνεται αν ξαναχτύπησε στον ΟΚΑ. Εδώ δεν υπάρχει offside. Πολύ καλή πάσα. Η ΑΕΚ λοιπόν στο 0-0 αυτό ισοφαρίζει τις ευκαιρίες. Παλιά που παλιά γίνεται για τον Γιωργάτο δεν ήταν τόσο καλή. Ήταν περισσότερο δυνατή από ό,τι έπρεπε. Πάντως χειροκροτεί την έμπνευση του Ιεροκλή Στολτίδη ο Γιωργάτος. Στολτίδης που έβγαλε τη σφήνα παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Γιωργάτο. Αυτός ήταν σε μεγάλη περιοχή. Ήταν αρκετά δυνατή για να την προλάβει. Συνέχεια με τον Λιμπερόπουλο μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, ξανά η προηγούμενη φάση και η πιο καλή ευκαιρία, μοναδική και πιο καλή ευκαιρία της ΑΕΚ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Εδώ ο Νημιάδης κάνει λάθος, ο Ζαγοράκης με τον Τσιάρτα και τώρα ο Κάς που δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Βάλα και κάνει και το φάουλ στη συνέχεια. Ξανά η φάση, ο Βάλα ζει και πρώτος την μπάλα και ο Κάς τον έριξε στο έδαφος. Ο Ανατολάκης τώρα για τον Γιωργάτο. Στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα 0-0. Ο Βάλας για τον Πάντο, ο Γεωργιάδης με τον Πόπο θα περάσει. Πέρασε την μπάλα, όχι ο ίδιος γιατί... Τον τράβηξε ο παίκτης της ΑΕΚ. Ζητούν δεύτερη κάρτα για τον Πόποφ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι η τελευταία προειδοποίηση του Καρναφέρη. Άρχισα να δούμε όμως τη φάση. Έχει περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του παίκτη. Θεωρώ πως δεν έχει μεγάλη διαφορά από την κίτρινη που πήρε ο Πάντος. Εδώ ακριβώς του περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Τον τραβάει παρατεταμένα και τον ρίχνει κάτω. Είναι κάρτα. Εδώ λοιπόν ο Καρναφέρης χαρίζεται στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Και χαρίζεται συνολικότερα στην ΑΕΚ γιατί έχει ήδη σημειωθεί με κίτρινη κάρτα από την είσοδό του στον αγώνα, ο Πόποφ, από το 10ο δηλαδή λεπτό. Να πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, τι γίνεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, Κώστα. Υπάρχει νευρικότητα στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά μια επισήμαση που έκανε ο Νίκος Παπαδάκος στην αρχή του μάτς έχει σχέση με τις εντολές του Όλεκ Προτάσου. Δηλαδή να παίζουν πολύ από την αριστερή πλευρά, εκεί που ο Μπονσά σίγουρα δεν μπορεί να τα καταφέρει τόσο καλά, τόσο με τον Τζόρτζεβιτς, όσο και με τον Γιωργάτη. Δηλαδή εντολές της τεχνικής ηγεσίας να παίζουν πολύ από τα αριστερά και να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα και την τεχνική των δύο ερυθρόλευκων παικτών απέναντι στον Μπονσά που δεν είναι και ο γρηγορότερος. Το αντίθετο θα έλεγα, όχι γρηγορότερος, είναι πολύ αργός. Στο φάλο ο Τζόρτζεβιτς για τον Ολυμπιακό, σπροξήματα στην περιοχή χαμηλά, εκτελεσμένο, διώχνει ο Ζαγοράκης. Ο Καρεμπέ κάνει λάθος στον Τσιάρτα και τώρα φεύγει μόνος του ο Κάς, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τυχερός ο Κάς που κάνει και το κοντρόλ στο τέτα τέτ με τον Γιάννου και θα νικηθεί από τον ψυχρεμότατο σε αυτή τη φάση τερματοφύλακα. Το Ολυμπιακό Κάς που είχε όλο το χρόνο, όλη την άνεση, ξανά εδώ η φάση να ζυγίσει το πλασέ του. Ο Γιάννου δεν έφαγε την προσποίηση, έμεινε όρθιος, δεν έπεσε, δεν έκανε το πλονζόν ώστε να περάσει την μπάλα από πάνω του ο Κάς και αυτό ήταν σωτήριο για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού για και για την ομάδα. Για την ευκαιρία και για την απόκρουση, την ψυχραιμία, τέρας ψυχραιμίας ο Γιάννου σε αυτή τη φάση. Μεγάλο το λάθος του Καρεμπέ, έξοχη αμέσως η παλιά του Τσιάρτα στον κενό χώρο και το ξεπέταγμα του Οκά, αλλά το πλασέ του. Εγώ πάντως θα έλεγα για την προηγούμενη φάση πως είναι ψύχρεμος ο Γιάννου, αλλά είναι και υπερόπτης ο Οκάς. Δηλαδή, την ώρα που πάει ένα πλασάρι, έχει, όταν θα έλεγα υπερόπτης, εννοώ δηλαδή είχε μια βεβαιότητα την ώρα που σούταρε για να πανηγυρίσει. Αντιθέτως, το μαθήμα του Ολυμπιακού ήταν ψύχρεμο. Ο Γιάννου, πέραν από την ψυχραιμία του, δεν επιχείρησε τη βεβαιασμένη έξοδο για να του δώσει την ευκαιρία να τον αποφύγει και να πλασάρει σε κοινή εστία. Ό,τι και αν έγινε, πάντως ήταν η πιο μεγάλη φάση στο πρώτο ημίχρονο. Κώστας Σαμοθράκης, κάτι έχει διευκρινιστικό να μας πει. Κώστα. Δημήτρης Μαυρογεννίδης και ο Νέρη Καστίγιο είναι οι δύο παίκτες που έχει σηκώσει ο Όλεκ Προτάσοφ για ζέσταμα. Προφανώς σκέπτεται πολύ σύντομα να κάνει κάποια αλλαγή. Και χρειάζεται τώρα να ρίξουμε τα χαρτιά. Ποιον να υποπτευτούμε ότι θα πρώτο αλλάξει.
Ναι, αλλά ποιος θα βγει. Ποιος θα βγει είναι λίγο δύσκολη. Στο δεύτερο ημίχρονο όλα αυτά πάντως, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνεται τα 45. Πάντως ο Ανδρέας Νινιάδης... Εγώ βλέπω λίγο Γεωργιάδη Κώστα, γι' αυτό το λέω. Και ο Ανδρέας Νινιάδης που περίμενε πολύ βοήθεια δεν είναι αυτός που θέλει όλο ο Προτάσοφ, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις. Στο πρώτο ημίχρονο, όπως δείχνει τώρα ο Μποροβίλος. Πατάνε πάλι πολύ καλύτερα στο γήπεδο οι παίχτες της ΑΕΚ αφού ξεπέρασαν το διάστημα της μεγάλης υπεροχής του Ολυμπιακού χωρίς να δεχτούν κάποιο τέρμα. Και το φάουλ με τον Ζαγοράκη, όπως βλέπετε μπήκαμε στη δίλεπτη καθυστέρηση. Αφήνει ο Ζαγοράκης για τον Κατσουγράνη ο Γιωργάτος. Αποφεύγει το Λιμπερόπουλο. Και δίνει στον Ανατολάκη τελευταίες στιγμές και προσπάθειες του πρώτου μέρους. Ο Γιωβάνη πάντως συνεχώς έχει προωθηθεί και ζητάει μπάλα. Όχι φυσικά αυτή. Προσπάθησε να βγει από τον Γρηγόρη τον Γιωργάτο. Νινιάδης για το Στολτίδη. Εκεί παλιά. Αποσυντονισμένοι στα τελευταία λεπτά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αμπονσά. Πόποφ. Προσπαθεί να βγάλει την μεγάλη πάσα για τον Λιμπερόπουλο. Δεν τα κατάφερε. Ζαγοράκης αποτελεσματικό τάκλινγκ πρώτου Γιωβάνη. Και ψύχρεμα από τον Κρέξ στο τερματοφύλακά του τον Λιμπερόπουλο. Αυτός είναι η συνέχεια με ένα βολέ εκεί πρώτου Τσάρτα. Κόβει ο Στολτίδης. Θες να φέρεις, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, λέει τίποτε. Σε αυτή τη διεκδίκηση πήγε ο Στολτίδης μαζί με τον Αμπονσά και αυτή τη στιγμή ο Κασναφέρης σφυρίζει τη λήξη ενός πρώτου ημικρόνου που βρίσκει Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ισόπαλες ομάδες χωρίς. Θα παίξει δεξιά. Άρα λοιπόν ο Ιεροκλής Στολτίδης Καρεμπέ θα είναι στο κέντρο με τον Ιεροκλή τον Στολτίδη να παίζει στα σημεία που είδαμε περισσότερο τον Νινιάδη να προωθείται στις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Θα έλεγα ρισκάρει ο Προτάσοφ και κάνει και τολμηρές αλλαγές να δούμε αν θα του βγουν και τι θα βγει από αυτή την ιστορία στο δεύτερο ημίχρονο. Τουλάχιστον να δούμε και καλύτερο ποδόσφαιρο βεβαίως και από τους δύο. Έτσι. Πολύ καλά πράττει πάντως σύμφωνα με την επιθετική τουλάχιστον εικόνα που έδειξε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Τζόρτζεβιτς, η πρώτη επαφή με την μπάλα για παίξη του Ολυμπιακού έχει απέναντί του τον Αμπονσά. Αυτό που σας λέγαμε, Αμπονσά δεν είναι κάποιος ταχύς παίκτης να τον αντιμετωπίσει. Δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο κοντραρίστηκε με τον Τζόρτζεβιτς και τις δύο έκανε φάουλ στον επιθετικό του Ολυμπιακού. Για να δούμε τώρα το κόρνερ, νωρίς για τον Ολυμπιακό. Εκτελεστής Γρηγόρης Γιωργάτος. Και ο Ανατολάκης έχει προωθηθεί, πολλοίς κόσμος. Η μπάλα τελικά απομακρύνθηκε προσωρινά όμως και πάλι Γιωργάτος. Θα βρει την μπάλα στο αριστερό για να βγάλει τη σέντρα. Είναι καλοζυγισμένη. Εκεί προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά ο Γιωβάνη. Με συγχωρείτε, στο πίσω δοκάρι ήταν ο Βάλλας. Βρέθηκε όμως στο έδαφος χωρίς να υπάρχει κάτι μεμπτό. Βλέπετε πάλι πως η μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Βάλλας βρίσκεται στο έδαφος. Με τον Ολυμπιακό και πάλι στο προσκήνιο. Καστίγιο. Βγάζει τη σέντρα η μπάλα κοντράρι. Δεν απομακρύνεται. Καστίγιο και πάλι. Κατάφερε να πάρει την μπάλα. Κόπηκε όμως. Και έτσι η ΑΕΚ με αυτή την απομάκρυνση προσπαθεί να πάρει ανάσα. Είναι προσωρινή όμως. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο out. Κάτω από τις διαμαρτυρίες των οπαδών του Ολυμπιακού. Διαμαρτύρεται και ο Τζόρτζεβιτς ότι έβγαλε την μπάλα. Τι έπαιζε η μπάλα, ήταν εντός αγωνιστικού χώρου. Και εδώ ο Πόποφ, οι εντολές που έχει δώσει στο Καστίγιο ο τεχνικός του Ολυμπιακού, να παίζει από την πλευρά του προκειμένου να εκμεταλλευτεί την μεγαλύτερη ταχύτητά του. Εδώ η επιμαχή φάση εντός εισαγωγικών, γιατί πρόκειται για ένα πλάγιο out. Αυτό ακριβώς υπέδειξε σαν πλάγιο out ο επόπτης. Θεωρούμε πως έκανε λάθος. Ψύχρεμα ο Κριστιάν Καρεμπέ. Πίσω την μπάλα στο τερματοφύλακά του που με βολέ δεν είναι συνέχεια στο παιχνίδι της Αγοράκης διεκδικεί την μπάλα. Ο Χούτος όμως είναι αυτός που τελικά θα πάρει την κεφαλιά καθώς σφίριξε ψηλότερα. Και ο Βάλλας εδώ φαίνεται να ελέγχει κάτω από την πίεση όμως του Λάκη. Πετάει την μπάλα πλάγιο out, ένα πλάγιο out που κερδίζει η ΑΕΚ. Το εκτελεί ο Λάκης για τον Τσιάρτα.
Κάρτας ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα, δίνει στον Αμπονσά. Και αυτός με τη σειρά του προσπάθησε να βρει το Λάκη. Λάθος σε ένα πολύ, σε μια πολύ μικρή απόσταση μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών και τώρα Γιωβάλ. Δίνει πίσω για τον Βάλα. Γιωργάτος ζήτησε την μπάλα, αυτός μάλλον θα αλλάξει πλευρά. Δίνει στον Ανατολάκη. Περιμένει ο Πάντος και γίνεται αποδέκτης. Κάτω από τις επιφημίες του κόσμου του Ολυμπιακού προσπαθεί να παροτρύνει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο τους ερυθρόλευκους. Φάουλ που έδωσε ο Κασναφέρης στον Κρέκ. Εδώ ο Γιωβάνη που δέχτηκε το μαρκάρισμα. Θα δούμε πάλι Καστίγιο, Γιωβάνη. Κρέκ έκοψε αντικανονικά σύμφωνα με τον Κασναφέρη. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Και εντολές από τον ανήσυχο τεχνικό της ΑΕΚ, ανήσυχο όχι τώρα, από τα πρώτα λεπτά. Τζόρτζεβιτς εκτέλεσε, προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά ο Ιεροκλής Τολτίδης, η μπάλα όμως δεν βρήκε εκεί που θα ήθελε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Λιμπερόπουλος δίνει συνέχεια με το βολέ αυτό. Ο Καρεμπέ βιαστικά προσπάθησε να απομακρύνει και κάπως άτσαλα, ο Κάς για τον Τσιάρτα. Ο Λιμπερόπουλος περιμένει μόνος του λίγο έξω από την περιοχή, τώρα παίρνει την μπάλα, θέλει να περάσει για τον Λάκη, καλύπτει ο Γιωργάτος και διώχνει για τον Τζόρτζεβιτς, ο Καρεμπέ. Ο Χούτος ελευθερώνεται και ζητάει μπάλα, η μπάλα όμως που είναι ακόμα πολύ πίσω, τον Γιωργάτο και τον Στολτίδη να την αλλάζουν. Την τρίπλες του Στολτίδη και η πάσα του για τον Χούτο, αλλά βγήκε πιο έξυπνα ο Κρέικ και αφήνει στον Τσιάρτα. Πόποφ. Πιέζει ο Καστίγιο, αποφεύγει ωραία ο παίκτης της ΑΕΚ, αλλά στη συνέχεια κάνει λάθος βρίσκοντας τον Στολτίδη. Ο Τζόρτζεβιτς ανοίγεται πολύ γρήγορα, ο Γιωργάτος και παίρνει τώρα την μπάλα με τον Αμποντσάπο μπροστά του. Ο Χούτος με τον Γιωβάνη στην περιοχή και ο Καστίγιο λίγο πιο πίσω περιμένουν. Ο Στολτίδης για τον Καστίγιο. Ο Πάντος θέλει να αποφύγει τον Πόποφ, δεν θα τα καταφέρει. Τώρα ο Κάς για τον Τσιάρτα. Η κόντρα που βάζει ο Καστίγιο, ο Καρεμπέ βγαίνει στην μπάλα. Μονομαχίες εκεί, ο Κασναφέρης δεν σφυρίζει τίποτα, αφήνει το παιχνίδι. Το Ολυμπιακός με τον Τζόρτζεβιτς. Για τον Γιωβάνη, πολύ δυνατά. Ο Κρέκ έχει πέσει ο Γιωβάνη και ο Κατσουράνης στον Χούτο. Τώρα πολύ περισσότερη δουλειά, να μένετε να έχουν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Της ΑΕΚ που κάλυψαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας τον Γιωβάνη στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο το ανάμεσά τους. Εδώ ο Ανατολάκης κερδίζει από τον Λιμπερόπουλο. Ο Πάντος για τον Γιωβάνη, ο Κρέκ και τον ακολουθεί παντού. Ο Καστίγιος τον Στολτίδη αμέσως για τον Γιωβάνη, από τον Κρέκ πίσω στο Λιμπερόπουλο, στο 51ο λεπτό, πάντα 0-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Λείπει η σπιχτάδα από τον Ολυμπιακό. Πάντως το σίγουρο είναι πως θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τον Γιωργάτο και τον Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα, εκεί όμως έχει διαβάσει τη φάση, έχει βγει ο Λιμπερόπουλος. Τροφοδοτεί τον Αμπονσά, ο Γιωργάτος προσπαθεί να πάει πάνω του. Η μπάλα από τα πόδια του Κατσουράνη στον Βάλα. Ο Λιμπερόπουλος δεν κατάφερε να κερδίσει αυτή τη διεκδικήσιμη παλιά. Και τώρα ο Πάντος, ο οποίος θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα σε ό,τι αφορά στον συμπαίκτη του μπροστά, δηλαδή τον Έρη Καστίγιο, από ό,τι είχε στη συνεργασία του με τον Γεωργιάδη. Καρεμπέ δίνει για τον Ανατολάκη και αυτός για τον Βάλα. Ζητάει μπάλα ο Γιωργάτος, ζητάει και ο Τζόρτζεβιτς, αν περνούσε η πάσα ίσως να είχε ευνοηθεί ο Χούτος, αυτό όμως δεν γίνεται. Λιμπερόπουλος χάνει, κερδίζει ο Γιωργάτος, πέφτει στο έδαφος, πέφτει πάνω στον Αμπονσά, εκεί ζήτησε φράγμα, ο Κασναφέρης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι και πάλι ο Γιωργάτος, σκληρές οι μονομαχίες. Γιωργάτος που πήγε να γίνει αποδέκτης, πάρα πολλά λάθη σε πάρα πολύ λίγες κινήσεις. Βλέπετε λοιπόν πως έχει αρχίσει και παίρνει το παιχνίδι ένα γρήγορο ρυθμό. Γιωργάτος για τον Γιωβάνη, προσπαθεί αυτός να σκάψει την μπάλα. Ήταν δίπλα του ο Καστίγιο, δεν τα κατάφερε και προσπάθεια αντεπίθεσης.
Δεν υπάρχει offside. Είναι ο Λάκης μόνο στα τυπαλιά του Πέτκοφ και νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, είναι out. Πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Αν είναι offside και το δεύτερο, αν η μπάλα αναπήδησε πριν το shoot του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, θεωρώ πως πήγε σε λακκούβα. Καλύπτεται στο βάθος. Αυτό είναι το πρώτο. Καλυπτόταν στο βάθος στην πρώτη φάση που βλέπουμε. Να δούμε εδώ αν έχει αναπηδήσει στο πλασέτ. Και εδώ αναπηδάει η μπάλα. Δεύτερη κλασική ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΚ από τον Λάκη μετά από εκείνη του ΟΚΑ στο τέλος του πρώτου μέρους. Ο Στολτίδης τώρα για τον Τζόρτζεβιτς. Κεφαλιά, ο Λιμπερόπουλος θα εξουδετερώσει την κεφαλιά του Άκη Στολτίδη. Ολυμπιακός πήγε να απαντήσει γρήγορα στην ευκαιρία της ΑΕΚ. Και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα δεν πήγε στα δίχτυα. Εδώ ξανά η σέντρα του Τζόρτζεβιτς και κεφαλιά του Στολτίδη που μπλοκάρει ο Λιμπερόπουλος. Πολύ μεγάλη δουλειά στην προηγούμενη φάση για την ΑΕΚ από τον Πέτκοφ, που όχι μόνο έκοψε στην άμυνα της ομάδας του, αλλά έβγαλε την μπάλα μέχρι τη σέντρα και από αυτόν στην ουσία ξεκίνησε η μεγάλη ευκαιρία του Λάκη. Εδώ βγαίνει ο Λιμπερόπουλος, διώχνει απρόσεκτα, αλλά ο Καστίγιο δεν το εκμεταλλεύεται και στη συνέχεια κάνει φάουλ ο Πάντος στον ΟΚΑ. Εδώ πάντως θεωρώ πως ο διαιτητής έδωσε το δεύτερο σημείο, αυτό δηλαδή που είδε. Γιατί από την αρχή της φάσης ο Κάστρα βούσε τον Πάντο να πάει πρώτος στην μπάλα. Στη συνέχεια αλληλοσπρόχτηκαν. Ο διαιτητής θεωρούσε πως έκανε φάουλ ο παίκτης του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι που άναψε πάντως είτε έτσι τα αλλιώς μέσα στο τελευταίο τρίλεπτο με τη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ. Και την ευκαιρία του Ιεροκλήρη Στολτίδη με την κεφαλιά που είχε και την πολύ σωστή θέση και επέμβαση του Λιμπερόπουλου. Ο Κατσουράνης τώρα ψάχνει τον Ζαγοράκη, ο Γιωργάτος διώχνει. Ζαγοράκης για τον Αμπονσά. Τσιάρτας, ξανά ο Ζαγοράκης, πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Αμπονσά στο Λάκη, διώχνει ο Γιωργάτος, έχει δώσει αλλαγή στο πλάγιο ο Κασναφέρης. Βγαίνει γρήγορα ο Κατσουράνης μπροστά από τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τσιάρτας ψάχνει τον Λάκη. Ανατολάκης πλάγια. Ο Ολυμπιακός πάντως αυτές τις φίνα μπαλιές που βγαίνουν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Είτε επειδή κάποιος παίκτης ξεχνιέται, είτε επειδή έχουν περισσότερο χώρο να κινηθούν οι παίκτες. Εδώ υπάρχει offside. Και όσο και αν κυρίως έχει το μυαλό της στο να αμυνθεί και στο να κρατήσει μακριά τους κινδύνους από την περιοχή του Λιμπερόπουλου, είναι πάντα εξαιρετικά επικίνδυνες αυτές τις κόντρα επιθέσεις με τους γρήγορους παίκτες που έχει. Τον Λάκη και τον ΟΚΑ κυρίως. Ο Ζαγοράκης κάνει από τον Ζιωβάνη, ο Στολτίδης εκεί που είναι ο Κατσουράνης με τη μία. Ο Πάντος διώχνει πάνω στον Πόποφ. Συνεχόμενα λάθη, ο Καστίγιο επιχειρεί να κλέψει, τον σπρώχνει ο Πόποφ με το δεξί του χέρι και ο Κασναφέρης δίνει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Και θα εκτελεστεί και πάλι γιατί υπάρχει διακοπή, είναι ο Σκοπιανός στο έδαφος. Ο Κασναφέρης λέει στους παίκτες του Ολυμπιακού να περιμένουν. 57ο λεπτό, μπήκαμε ήδη. Αντώνη, το σχόλιο σου στα πρώτα 10 λεπτά. Το σχόλιο μου είναι ότι η ΑΕΚ παίζει πιο στρωτά, απειλεί περισσότερο. Για να δούμε τον Πάντο, συγγνώμη, η σέντρα στην περιοχή. Θα περάσει από τον Ζιωβάνη. Ο Λάκης ήταν μόνος του και έδιωξε πολύ μακριά την μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό. Το αγωνιστικό μοτίβο Τσάκ είναι από το 15ο λεπτό δεδομένο και από τη στιγμή που βλέπει ότι είναι πλήρως ανεμική, θα έλεγα, μέχρι και αυτή τη στιγμή. Η επίθεση του Ολυμπιακού επιχειρεί τις κάθετες μπαλιές για τις οποίες μιλήσατε προηγουμένως, δύο από τις οποίες ήταν πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Εδώ Καστίγιο πάντα σε ρόλο δεξιού χαφ, γυρίζει για τον Πάντο. Ο Ζιωβάνη που έχει τραβηχτεί στα πλάγια παίρνοντας μαζί του τον Κρέγκ για να ανοίξει κάποιους χώρους, αλλά καλύπτουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ, κακή συνεργασία του Πάντου με τον Καστίγιο και η μπάλα είναι για την Ένωση. Πάντως με τον Χούτο να παίζει αυτό το γνώριμο παιχνίδι του, δηλαδή να γυρίζει πλάτη προς το τέρμα και να φεύγει προς την αντίπαλη εστία, δεν έχει ούτε δεχτεί καν την πρώτη παλιά για να γίνει κάτι τέτοιο. Αν και ζητάει δηλαδή την μπάλα με τον γνώριμο τρόπο που τη ζητάει ο Λάμπρος Χούτος ώστε να εκμεταλλευτεί την έκρηξη που έχει στο σπριντ, δεν έχει δεχτεί κάποια τέτοια παλιά προς την εστία της ΑΕ κατά μέτωπο.
Αφήνει εδώ πλεονέκτημα ο Κασναφέρης. Και στη συνέχεια δίνει την μπάλα στο αφελά του βέβαια στην ΑΕΚ ο διαιτητής. Εδώ Καστίγιο με τον Λιμπερόπουλο. Σε μια κίνηση που πρέπει να βλέπουμε συνέχεια από τους ποδοσφαιριστές μετά από σκληρά μαρκαρίσματα και δυναμικά τέλος πάντων σαν κι αυτό. Και φάουλ για την ΑΕΚ. Με τον Τσιάρτα πάντα να στείνει την μπάλα σε όποιο σημείο και αν κερδίζει παράβαση η ομάδα του. Ο Κάς. Πλάγιο από τον Πάντο. Ο Πόποφ ανεβαίνει. Εδώ βλέπετε τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Ήλια Ντουμητρέσκου. Εδώ τον Πόποφ να ψάχνει τον Πετκόφ αμέσως για τον Λιμπερόπουλο. Σέντρα στην περιοχή για τον Τσιάρτα. Προλαβαίνει ο Ανατολάκης πριν φτάσει μπάλα στον Βασίλη Τσιάρτα, που ήρθε κρυφός στη θέση του φορ. Νέο λάθος από τον Πάντο. Ο Κάς για τον Πόποφ. Ο Κρέικ ψύχρεμα πίσω στον Κατσουράνη. Ο Αμπονσά, καθώς πιέζουν πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού με τον Τζόρτζεβιτς τώρα. Κρατάει ο Αμπονσά. Έρχεται και ο Καστίγιο και βοηθάει. Κλέβουν οι ερυθρόλευκοι. Η μπαλιά για τον Στολτίδη. Εκεί που ο Πετκόφ γυρίζει στον Λιμπερόπουλο. Και αυτός βλέποντας τον Στολτίδη να τον πιέζει, πετάει την μπάλα έξω. Γιωργάτος, ο Στολτίδης με τον Ζαγοράκη. Η σέντρα του Γιωργάτου δεν θα περάσει από το σώμα του Ζαγοράκη, έγινε κόντρα. Ο Βάλας πίσω στον Ανατολάκη και αυτός βλέποντας τον Τσάρτα να έρχεται επικίνδυνα, γυρίζει στον Γιάννου. Ο Πάντος με τον Οκά πίσω στον Ανατολάκη. Δεν υπάρχει κίνηση από τους παίκτες του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή για να πάρουν την πρώτη πάσα. Τώρα στα πλάγια ο Γιωργάτος ψάχνει τον Χούτο. Ο Τζόρτζεβιτς κερδίζει τις κόντρες με το χέρι την τελευταία και φάουλ για την ΑΕΚ. Είναι μετρημένες τα δάκτυλα Χρήστο του ενός χεριού οι φορές που οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν πρώτη στην μπάλα. Και μιλάω βέβαια μεταξύ μεσαίας γραμμής και περιοχής του Λιμπερόπουλου. Έτσι. Εδώ ο άλλος Λιμπερόπουλος, ο Νίκος, συνελήφθη σε αντικανονική θέση από τον πρώτο βοηθό. Ο Χούτος πήρε την μπάλα από τον Γιωργάτο, προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά είναι καλά κλεισμένος. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Γιωργάτο και τώρα τον Τζόρτζεβιτς. Στην περιοχή είναι ο Γιωβάνη, δεν θα περάσει από τον Κρέκ η σέντρα. Αμπονσά για τον Λάκη. Θα χάσει από τον Στολτίδη. Χτύπησαν οι δύο παίκτες, υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Από την κόντρα που έβαλε αντικανονικά ο Λάκης στον Στολτίδη. Πάντως εδώ βλέπουμε ότι ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση, για να την ξαναδούμε εδώ. Απομάκρυνε πρώτα την μπάλα ο Λάκης. Στη συνέχεια έγινε η κόντρα με τον παίκτη του Ολυμπιακού. Και να δούμε τώρα το φάουλ. Είναι Γιωργάτος, αυτός τελικά το εκτελεί. Δεν έπιασε όμως τουλάχιστον αυτό που ήθελε. Αντιθέτως έπιασε την μπάλα ο Λιμπερόπουλος. 61 είμαστε, φίλες και φίλοι. 0-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Πετκόφ για τον ΟΚΑ. Πολύ δυνατή πάσα του Πετκόφ. Ο ΚΑΣ προτίμησε να πετάξει την μπάλα out για να κερδιθεί χρόνος και έδαφος για τους συμπαίκτες του. Οι παίκτες του Ολυμπιακού που λογικά τώρα βιάζονται περισσότερο. Ο Γιωργάτος πήρε την μπάλα από τον Ανατολάκη και γεμίζει για τον Χούτο και τον Τζόρτζεβιτς. Ο Αμπονσά σε καλύτερη θέση. Αλλά στη συνέχεια το λάθος πάνω στον Στολτίδη. Ο Χούτος παίρνει φάουλα από τον Πετκόφ. Πότος Γιωβάνη, πότο Χούτος βγαίνουν μακριά από την περιοχή για να ανοίξουν χώρους. Ο Κασναφέρης θα ζητήσει την επανάληψη της εκτέλεσης. Και τώρα όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένοι του Νίκου Λιμπερόπουλου, κοντά στα καρέ του Σωτήρη Λιμπερόπουλου για αυτό το φάουλ που εκτελεί ο Γιωργάτος. Η κεφαλιά από τον Χούτο, βγαίνει ο Λιμπερόπουλος και μαζεύει πάνω από το κεφάλι του Γιωβάνη. Ο Τσιάρτας γρήγορα για τον Πετκόφ και η ΑΕΚ με δύο παλιές και να βγει στην κόντρα για τον ΟΚΑ. Ο Πάντος όμως εξουδετέρωσε και τώρα ο Καρεμπέ σε μια
Ωραία ατομική προσπάθεια, κρατάει ο Γάλλος. Ο Στολτίδης βιάζεται για τον Καστίγιο πάνω στον Κρέικ η μπάλα. Για να την κάνει με τη μία και με εξωτερικό φάλτσο. Ωστόσο αυτό ελοχεύει κινδύνους, γιατί όταν η μπάλα πάει στα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ και βγαίνει σε γρήγορες αντεπιθέσεις, ανοίγεται πάρα πολύ γρήγορα. Άρα ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει την προσοχή του μόνο στο πώς θα βάλει γκολ, αλλά στο να φυλάει και τα νότα του, τα αμυντικά. Γιατί η ΑΕΚ ήδη σε δύο περιπτώσεις έχει βγει πολύ γρήγορα και πάρα πολύ απειλητικά στην αντεπίθεση. Καρεμπέ ελέγχει την μπάλα, προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα, είναι κοντά του ο Καστίγιο, ο οποίος πηγαίνει δίπλα του να την κερδίσει. Και δίνει στον Ανατολάκη, ψάχνει να βρει και αυτός κάποιο στήριγμα, δίνει στον Πάντο, αυτός αλλάζει με τον Στολτίδη, του έγινε και κάποιο μαρκάρισμα. Κασναφέρης δίνει φάουλ, μάλλον ανάποδο. Εν πάση περιπτώσει είναι στο χώρο του κέντρου. Μισή λεπτά αγώνα, το 0-0 εξακολουθεί. Με τον Λάκη να βρει τον Τζιάρτα. Το μαρκάρισμα του μπάλα είναι αποτελεσματικό. Τον σταματάει βγάζοντας την μπάλα πλάγιο out για την ομάδα του Δημητρέσκου. Ζαγοράκης. Αλλάξει αυτός με τη σειρά του το παιχνίδι. Καρεμπέ προσπαθεί. Θα κερδίσει την μπάλα με αντικανονικό όμως τρόπο, λέει και ο Κασναφέρης, από το φάουλ του Πάντου πάνω στο Λιμπερόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Πάνω στον Οκά. Βλέπετε πάλι. Ο Πάντος έκανε τάκλιν, βρήκε πόδι και όχι μπάλα, φάουλ που έδωσε ο Γιώργος Κασναφέρης. Το 65 ο Βασίλης Τσιάρτας και με τον Κατσουράνη δίπλα του. Τώρα είναι οι ερυθρόλευκοι αυτοί που έχουν άπαντες οπισθοχωρήσει. Ο Τσιάρτας πατάει για τον Κατσουράνη, το σουτ, κόντρα και κόρνερ. Ο Τσιάρτας προτείνει σε ένα μη σουτάρι απευθείας. Το σουτ του Κατσουράνη δεν έπιασε όπως θα ήθελε ο παίκτης Αγδό. Ηλία Ίβιτς που προθερμαίνεται, μήπως ρισκάρει με έναν ακόμα επιθετικό, ο Ντουμιτρέσκου, θα δούμε. Και η ΑΕΚ θεωρητικά την νίκη ζητάει, έτσι. Όπως πάνε τα πράγματα, έτσι είναι. Εκτελείται το κόρνερ, βγαίνει ο Γιάννου, ο Καρεμπέ απομακρύνει και τώρα ευκαιρία αντεπίθεσης, η πρώτη στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον Καστίγιο να κρατάει την μπάλα ίσως περισσότερο. Περιμένει τον Τζόρτζεβιτς και τον Χούτο. Τώρα περνάει ωραία στο Χούτο, μόνο στο Λάμπρος Χούτος, δοκάρι. Το σου του Τζόρτζεβιτς, δεν έχει τελειώσει η φάση, τώρα τελειώνει και είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Η κλασικότερη ευκαιρία του Ολυμπιακού να πάρει κεφάλι στο σκορ από τον Λάμπρο Χούτο. Εδώ ξανά ο Καστίγιο περίμενε και πολύ όμορφα βρήκε τον Χούτο μόνο του. Το πλασέ ήταν καλό, αλλά δεν είχε την τύχη με το μέρος του. Ο Χούτος είδε την μπάλα να βρίσκει στη ρίζα του δοκαριού και να χάνεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά του Χούτο out. Στη φάση την προηγούμενη θα έλεγα ότι και οι δύο νεαροί, και ο Καστίγιο και ο Χούτος, ενήρισαν υποδειγματικά, θα έλεγα. Η τύχη ήταν με το μέρος ΑΕΚ στη φάση αυτή. Το διαφαινόμενο σίγουρο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού αποβεύθηκε την τελευταία στιγμή με τη συνδρομή της ρίζας του αριστερού δοκαριού. Και η ζωή συνεχίζεται για το παιχνίδι. Η ζωή συνεχίζεται μάλλον με περισσότερα ελπιδοφόρα μηνύματα για τον Ολυμπιακό. Ίσως αυτές οι δύο ευκαιρίες να γίνουν η απαρχή για να παίξει περισσότερο ουσιαστικό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Ίσως δηλαδή να ξυπνήσει μετά από αυτές τις δύο φάσεις. Θα το διαπιστώσουμε αυτό. Καστίγιο. Καστίγιο κάνει συνεργασία, παίζει το 1-2. Κασναφέρης. Ζήτησε πέναλτι εδώ πάντως, αλλά δεν υπάρχει σύμφωνα με το διαιτητή. Και τρέχει πάνω στον Πάντο Κασναφέρης. Πρέπει να τη δούμε αυτή τη φάση. Να δούμε τη φάση αρχικά, γιατί εάν πήγαινε πλέον προς τον Πάντο για παρατηρήσεις, έχει άλλο χρέος ο Κασναφέρης. Για να δούμε. Τι βγάζει, Νίκο. Τη στιγμή που πέφτει δεν πιάνει το πλάνο τον παίκτη σε άκρη. Να δούμε. Δεν δείχνει. Όχι. Δεν δείχνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και γι' αυτό είδες ότι όταν είδε ο Πάντος τον Κασναφέρη, άρχισε να λέει εντάξει, οκ, και τα λοιπά.
κοινός. Συνήθως οι έμπειροι διαιτητές όπως Καζανθρίς και τους κοιτάζουν τα πόδια των ποδοσφαιριστών σε αυτή τη φάση. Είχε ίσως μια ελάχιστη. Τζόρτζεβιτς στο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 67ο λεπτό. Εκτελεί, η μπάλα απομακρύνεται σε ένα σημείο που ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης τροφοδοτεί τον Καρεμπέ και αυτός με τη σειρά του δίνει στον Γιάννου. Λάθος του Γιάννου. Εδώ βλέπουμε από μία άλλη οπτική γωνία. Κοίταξε, στον πειματισμό του βρήκε το ένα πόδι του άλλου. Όπως δεν υπάρχει κάτι μεμπτό όπως το ζήτησε τουλάχιστον ο παίκτης του Ολυμπιακού. Καρεμπέ. Έκανε το λάθος. Η υψηλή τεχνική έξω από την περιοχή σου είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Πάντως άναψε πάλι το παιχνίδι, έχει κάποια νεκρά διαστήματα το μάτς. Ακριβώς. Και αυτή είναι και έτσι ξαφνικά γίνεται το ειδικό βάρος του παιχνιδιού αυτού και η ομορφιά του, αν μπορούμε να πούμε, είναι 2-3 λεπτά, 4 λεπτά που δημιούργησαν τις 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Στον Τίδης χάνει από τον Πετκόφ. Ο Τσιάρτας παίρνει την μπάλα, θέλει να βρει αμέσως τον Οκά. Ο Καρεμπέ να κερδίσει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Καρεμπέ με τον Οκά, θα έχουμε παλιές ιστορίες. Δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις οι δύο παίκτες. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς και μόνον αυτό. Είναι η κάρτα που, αν δεν κάνω λάθος, επιζητεί ο Καρεμπέ, έτσι, Χρήστο. Η τέταρτη που λέμε, αλλά ναι, είναι. Όχι, δεν νομίζω ότι το έκανε γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μερικές φορές οξύνουν τα πράγματα. Πάντως η κίτρινη κάρτα είναι στον Καρεμπέ τώρα. Αλλά ο Καρεμπέ δείχνει να μην επεδίωξε απλώς την κίτρινη κάρτα. Βλέπω ότι έχει κάτι με το. Μα δεν έχει και κάτι στον Καρεμπέ. Ο Γιωβάνη Κωνσταντίδης. Α, ναι. Ναι. Τίποτα, δεν ήταν πάνω στα νεύρα και ο Κάς που ακόμα είναι εκνευρισμένος. Και ο Καρεμπέ είναι εκνευρισμένος, αλλά αυτό δεν οδηγεί πουθενά τώρα. Ανταλλάσσουν. Βλέπουμε τη δεύτερη φάση, βλέπεις εδώ. Σκληρό το μακάρισμα και δεύτερη κλωτσιά και τρίτη κλωτσιά. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τρίτη κλωτσιά και δεν παίρνει και, κάρτα ο Κάς. Αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Κόκκινη ο Κάς. Τι λέει ο Κάς. Όχι. Κίτρινη έδωσε. Πήρε κίτρινο ο Κάς. Λοιπόν, κίτρινη και στον Νοκά και στον Καρεμπέ. Πάντως ήταν πολύ κακή στιγμή αρχικά για τον Νοκά. Γιατί όταν χάνεις την μπάλα δεν χρειάζονται τρία μαρκαρίσματα, αλλά δύο. Εδώ ο Κασναφέρης κάνει τι. Κίτρινη κάρτα στον Καστίγιο. Στον Καστίγιο γιατί. Ναι, ναι, έφυγε γρήγορα ο Καστίγιο μετά την εκτέλεση και ο Κασναφέρης ζήτησε να επαναληφθεί το φάουλ. Ο Καστίγιο πέταξε πίσω. Κασναφέρης εδώ ίσως κάνει λίγο τον έλεο. Καλό θα είναι να ηρεμήσουν τα πνεύματα από όλους και είναι ευκαιρία για μας, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι κόπηκαν. Εδώ ο Καστίγιο πάντως με νεύρα ή χωρίς επιστρέφει την μπάλα εκεί που έπρεπε να χτυπηθεί η παράβαση. Ναι, ναι. Δεν λέει κανένας κανονισμός αν την επιστρέψει με νεύρα ή αν την επιστρέψει την μπάλα νυφάλιος για να ξαναχτυπηθεί ή δέχεσαι κάρτα. Ούτε είχε στόχο. Κώστα Σαμοθράκη, αυτό που μας ψιθυρίζει στα ακουστικά, να το πει, να το ακούσουμε όλοι. Έχω την εντύπωση ότι πολύ γρήγορα όλοι προτάσουν θα χρησιμοποιήσει τον Παντελή Καφέ στη θέση του Ιεροκλή Στολτίδη, ο οποίος πραγματικά σήμερα δεν είναι σε καθόλου καλή μέρα. Να το δούμε αυτό στη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι η τρίτη αλλαγή. Ανατολάκης, κόβει την μπάλα. Ο Χούτος πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, ο Κασναφέρης λέει παίζεται. Σφίνα παλιά που βγήκε, φαίνεται ελεγχόμενη και είναι. Ο Ανατολάκης εκεί την επέστρεψε στον Γιάννου που λίγο έλειψε να ευνηδιαστεί. Καστίγιο. Πολύ καλή η τρίπλα του Καστίγιο, συνεχίζει να ελέγχει την μπάλα. Την έκοψε στο κατάλληλο σημείο, ο Γιωργάτος έχει φύγει από αριστερά, δεν τον πιάνει βέβαια το πλάνο. Καρεμπέ. Χριστιαν Καρεμπέ δίνει για τον Λαμπροχούτο, αυτό στον πάντο. Ετοιμάζεται να κάνει τη σέντρα. Κακή η προσωρινή απομάκρυση. Το μπέρδεμα. Τζόρτζεβιτς από Μπονσά σώζει. Τζόρτζεβιτς πολύ δυνατό σουτ. Στην τροχιά της μπάλας ο Αμπονσά. Αν δεν κάνω λάθος για τα κινηματογραφική ταχύτητα, ο θώρακας του Αμπονσά. Στέλνει την μπάλα. Κόρνερ. Εδώ Λάκης έκανε το τσαφ. Το σουτ του Τζόρτζεβιτς στον Αμπονσά και κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Καστίγιο πιάνει το σουτ, κάνει τσαφ, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θέλετε το την είδηση τώρα, την εξωαγωνιστική είδηση. Και όμως η Ριζούπολη δεν γέμισε. 11.311 τα εισιτήρια που κόπηκαν.
166.355 ευρώ εισπράξεις. Είναι και τα διαρκεία. Πάντως εγώ γεμάτη τη βλέπω. Γεμάτη είναι, Αντώνη, είναι και τα διαρκεία. Τα εισιτήρια αυτά είναι. Εντάξει. Στη Ριζούπολη. Η Ριζούπολη γέμισε και από το μέλη του Ολυμπιακού, αλλά και από τους κατόχους διαρκείας. Ανατολάκης, ψύχραμα με το κεφάλι πίσω, στρέφει την μπάλα στον τερματοφύλακα του παιδιά. 17 λεπτά για το παιχνίδι που είναι ίσως ένα από τα χειρότερα ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ που έχουμε δει ποτέ, αλλά αποκτά όσο περνάει η ώρα όλο και περισσότερο χαρακτήρα θρίλερ. 0-0 με τις ομάδες να προσπαθούν για την νίκη. Ο Ολυμπιακός κυρίως, η ΑΕΚ κυρίως επιτιθέμενος, η ΑΕΚ με τις κόντρα επιθέσεις. Ένα μάτς που εξακολουθεί να δείχνει ανοιχτό. Η αρνητική δύναμη του άγχους, Χρήστο, ε. Βέβαια, είναι φανερό ότι έχει πολύ άγχος ο Ολυμπιακός και πολλά νεύρα όσο περνάει η ώρα. Εδώ ο Καρεμπέ κερδίζει από τον Λιμπερόπουλο, αλλά δεν προλαβαίνει. Ο Βάλας είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Αμποντσάρ αργά. Δύο αλλαγές ακόμα έχει ο Ντουμητρέσκου δικαίωμα. Μία ο Προτάσοφ, θα είναι ο Καφές ή ό,τι θα το δούμε σε λίγο. Ο Λάκης στον Ζαγοράκη, ο Τσιάρτας αμέσως πήγε για τον Βασιλιλάκη. Επιμένει ότι έχει ψάχνει τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Ψάχνει στην άλλη πλευρά και βρίσκει τον Γιάννη Οκά. Πώς αποδοκιμάζεται από τον κόσμο. Δεν τον εμποδίζει να περάσει τον πάντο, αλλά στη συνήθεια κάνει φάουλ. Ο επιθετικός της ΑΕΚ στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Ο Καστίγιο που έχει γυρίσει πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα, δίνει στον Ανατολάκη. Και τώρα ο Γιωργάτος. Βαθιά για τον Ζιοβάνι που προλαβαίνει τον Κρέικ. Έρχεται και ο Στολτίδης για τον Χούτο. Offside σηκώνει ο Μαυρόπουλος από την άλλη πλευρά. Για να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη για την αλλαγή του Ολυμπιακού. Η αλλαγή που σας έλεγα προηγουμένως είναι πραγματικότητα. Αυτή θα είναι για την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο Παντελής Καφές μέσα και ο Ηρακλής Στολτίδης εκτός αγωνιστικού χώρου αμέσως τώρα. Και μια σύντομη εικόνα από τον πάγκο της ΑΕΚ. Υπάρχει ησυχία. Απλά ο κύριος Δημητρέσκου είπε την ώρα που είχαν τα νεύρα να ηρεμήσουν οι παίκτες. Ζήτησε να μην πάρουν άλλη κάρτα. Χαρακτηριστικά λέγοντας ότι μην πάμε το παιχνίδι στα νεύρα. Απ' την άλλη, τώρα ετοιμάζονται να κάνει κάποια αλλαγή. Φώναξε τον βοηθό του να έρθουν δύο παίκτες κοντά στον πάγκο για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη επιλογή του κ. Δημητρέσκου. Φάουλ για την ΑΕΚ, 76 με τον Τσιάρτα. Προωθούνται αρκετοί παίκτες τώρα της ΑΕΚ για τη σέντρα του Τσιάρτα. Η μπάλα περνάει και είναι κόρνερ, νομίζω. Ναι. Από το κεφάλι του Σπύρου Βάλα έφυγε έξω. Ο Βάλας ανάμεσα σε δύο παίκτες της ΑΕΚ που κινήθηκαν γρήγορα για την κεφαλιά. Εδώ βλέπετε προλαβαίνει και βρίσκει την μπάλα παρά λίγο το αυτογκόλ, αλλά η μπάλα φεύγει και είναι κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Τσιάρτα και πάλι. Καλή εκτέλεση, ο Γιάννου όμως στέκεται και που πρέπει και μαζεύει. Ναι. Και γρήγορα το βολέ με τον Χούτο να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα και τον Καστίγιο από την άλλη πλευρά. Η μπάλα όμως πάει πάνω στον Πετκόφ. Ο Καρεμπέ πολύ δυνατά για τον Χούτο, βγαίνει και ο Λιμπερόπουλος στην γωνία της περιοχής του, μέσα ήταν και μπλοκάρει. Ο Καφές είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι στη θέση του Στολτίδη, σε λίγο θα γίνει η τελευταία κίνηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Όλεκ Προτάσοφ. Εδώ πάντως με τον Ανατολάκη ο Λιμπερόπουλος καραδοκεί για πιθανό λάθος που δεν γίνεται όμως. Και τώρα ο Βάλας για τον Τζόρτζεβιτς. Ψάχνει τον Ζιοβάνι. Ωραία για τον Γιωργάτο. Τον τραβάει ο Μπονσά. Κρατάει ο Γιωργάτος την ώρα που προσπαθεί να... την ώρα που πέφτει μάλλον κάνει το σούτ. Χωρίς δύναμη. Στα χέρια του Λιμπερόπουλου. Γρήγορα η ΑΕΚ μπροστά. Με τον Οκά. Πάνω κάτω τώρα το παιχνίδι. Ο Κάς γυρίζει σε θέση φόρ εκεί που δεν ακολούθησε όμως. Ο Λιμπερόπουλος και ο Βάλας παραχωρεί το πλάγιο. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με τον Αμποντσά να προσπαθεί να κρατήσει τον Γιωργάτο. Υπήρχε φάουλ έξω από την περιοχή. Τώρα η αλλαγή με τον Καφέ στη θέση του Στολτίδη.
Η τρίτη και τελευταία αλλαγή του Ολυμπιακού πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Κιάκ είναι μπροστά τώρα με αυτό το πλάγιο που έχει κερδίσει. Και ο Πόποφ θα το εκτελέσει αφού φάει λίγο χρόνο. Στην περιοχή, κεφαλιά του Ανατολάκη, ένα σούτ μακρινό του Πέτκοφ και είναι καλό το σούτ. Εδώ βλέπετε τον Βούλγαρο. Έγινε περισσότερο επικίνδυνο αφού έστειλε την μπάλα να σκάσει πρώτα στο έδαφος. Ξανά η φάση με την απομάκρυνση του Ανατολάκη και το απευθείας σούτ του Πέτκοφ. Μπάλα έξω. Ολυμπιακός στην επίθεση, ο Γιωβάνι offside. Αυτή είναι η υπόδειξη του βοηθού που ξεσηκώνει την εξέδρα. Για να ακούσουμε το Φώτη Ρουμελιώτη για την δεύτερη αλλαγή του Ήλια Ντουμητρέσκου. Φώτη. Ο Ρούσεφ είναι έτοιμος να μπει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα υπάρχει μια σύσκεψη για το ποιος θα βγει, ποιον θα την αντικαταστήσει. Ο Ρούσεφ τώρα που ετοιμάζεται, να δούμε ποιος, γιατί υπάρχει μια διχογνωμία, ποιος θα είναι ο παίκτης που θα βγει από την ενδεκάδα. Διχογνωμία μεταξύ ποιων. Συζητά ο κ. Δημητρέσκου, κοιτά τον πάκο του και είπε δύο φορές το όνομα στον βοηθό του, αλλά προφανώς δεν πρέπει να το καταλάβει. Αντεπίθεση με τον Καστίγιο και τον Χούτο να είναι προωθημένος. Καστίγιο που κόβει την μπάλα, προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Ο Πάντος είναι, Νίκο. Αφήνει για τον καφέ. Πάλι στο έδαφος άφησε ο Κασναφέρης και να τώρα στην κόντρα η ΑΕΚ με 3-4 σε αυτή την αντεπίθεση. Πάλι οι περισσότεροι παίκτες ΣΑΚ μένουν πίσω. Και το δίδυμο της κόντρας, Καρεμπέο Κάση. Ο Τσιάρτας προσπαθεί να ελιχθεί ανάμεσα στους παίκτες του Ολυμπιακού και τελικά παίρνει κόρνερ. Νομίζω ότι έτσι όπως είχε μπλεχτεί ο Τσιάρτας εκεί είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορούσε να κερδίσει. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με τον Καφέ. Εδώ σε αυτή τη φάση πάντως... Είναι, το πόδι πηγαίνει προς το αριστερό θέμα, πόδι, είναι δύσκολο. Εύκολο δεν δύσκολο. Το είναι, πιο δύσκολο είναι για τον διαιτητή. Αλλά φαίνεται ότι το πόδι πάει προς το δεξί πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν μας το ξαναδείξει. Προηγουμένως όμως θα δούμε το corner για την ΑΕΚ με τον Πέτκοφ και τον Τσιάρτα. Κεφαλιά από τον Ανατολάκη και να φύγει μπάλα και τον Καρεμπέ στη συνέχεια για τον Καστίγιο. Φάουλα από τον Λάκη. Να το πάλι. Το δεξί πόδι πάει σαφέστατα. Εγώ πιστεύω πως εδώ υπάρχει ανατροπή. Σηκώνει και τα χέρια του ως να μην έγινε τίποτα παίκτη ΣΑΕΚ. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται. Στο 80 αυτή είναι η ουσία και το 0-0 εξακολουθεί. Αυτή είναι η πραγματική του εικόνα. Υπήρχε βέβαια μία φάση όπως και άλλες που θα συζητηθούν. Εδώ πάντως το παιχνίδι συνεχίζεται, το 0-0 εξακολουθεί. Με τον Τζόρτζεβιτς να έχει την μπάλα, να είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα, να την πραγματοποιεί. Προσπάθησε εκεί να επιδείξει να διεκδικήσει την μπάλα ο Χούτης με κεφαλιά. Ωστόσο διακόπτει το μάτσο Κασναφέρης. Είναι ο Κάς γιατί κάτω. Ο Κάς είναι στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος. Ο Τσιάρτας απομάκρυνε τον Βάλα που... Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε πολλές φάσεις, αλλά είχαμε αρκετό χρόνο αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε περισσότερη ένταση, νεύρα, τις δύο ομάδες να προσπαθούν, αλλά πολύ λιγότερο χρόνο αγώνα από πολλές διακοπές. Εσύ από τα δύο τι προτιμάς? Το δεύτερο. Τη χημεία και των δύο, δηλαδή πολλές φάσεις, αλλά και πολύ χρόνο αγώνα. Ο Κάς θα φύγει από το παιχνίδι. Πάντως, ξαναβλέποντας τη φάση, δεν έχει σημασία αν ο παίκτης του Ολυμπιακού, εν προκειμένου ο Καφές, γυρίζει προς τα πίσω και κάνει την τρίπλα. Σωπική μου άποψη, υπάρχει πέναλτι. Γιατί ο παίκτης ΣΑΕΚ απλώνει το πόδι και ακουμπάει το πόδι αντιπάλου την στιγμή που η μπάλα έχει φύγει. Αν δηλαδή η ίδια φάση γινόταν εκτός περιοχής, ο Κασναφέρης θα έδινε φάουλ. Δεν έδωσε όμως πέναλτι, ενώ έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Γρηγόρη Γιωργάτο να έχει να αντιμετωπίσει τον Λάκη, τώρα και τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο που με θετικό τάκλινγκ του αποσπά την μπάλα και την ΑΕΚ να βγαίνει σε αντεπίθεση. Βάλας πολύ θετικά πάνω στην φάση.
την απομακρύνει σε πλάγιο out. Ο Φώτης ο Ρουμελιώτης μου λέει πως ο Κάστα είναι η δεύτερη αλλαγή για την ΑΕΚ. Η τρίτη. Η τρίτη, με συγχωρείτε, αλλαγή για την ΑΕΚ. Ήταν προηγουμένος, ναι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Νικός. Η δεύτερη. Η δεύτερη, η δεύτερη, η δεύτερη, η δεύτερη, η δεύτερη. Δικό μου το λάθος, συγγνώμη. Και ψάχνω να βρω τη δεύτερη. Καρεμπέ, συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ρούσεφ να έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο και τον βάλα να βρίσκει τον Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς, λίγο πιο πίσω του ζητάει μπάλα ο Γιωργάτος και γίνεται παραλήπτης. Τζόρτζεβιτς έχει να αντιμετωπίσει τον Αμπονσά. Σκάβει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Παντελής Καφές. Ο Κούτος θα κάνει το γυριστό και ο Αμπονσά φαίνεται να ελέγχει και να αφήνει την μπάλα. Εδώ όμως, εδώ ο Κάς που είχε τραυματιστεί στην προηγούμενη φάση, τον Αφιένα, ναι, ναι, πιθανότατα σε μια διεκδίκηση για κεφαλιά. Ενώ όταν το πλάνο πήγε στον ΟΚΑ, ο Γιωργάτος διαμαρτυρήθηκε, γιατί τον είδαμε και τον παίκτο Ολυμπιακού να αφήνει την μπάλα και τον Αμπονσά. Και οι δύο πίστευαν πως η μπάλα είχε βγει για την ομάδα τους. Ο Γιωργάτος ζητούσε κόρνερ, ο Αμπονσά out έδωσε τελικά. Ο αρμόδιος βοηθός, αλλά και ο Καζναφέρης πασπάστηκε την άποψή του. Γιωργάτος. Εδώ ειδικός Νάρτικας τοποθετήθηκε στο ΝΟΚΑ, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με αυτόν. Καρεμπέ. Έκανε το λάθος και τώρα αντεπίτες για την ΑΕΚ. Ο Τσιάρτας ψάχνει και βρίσκει τον Λάκη. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι το γκολ τώρα για την Ένωση. Στο 84ο λεπτό από την έξοχη μαλλιά του Τσιάρτα. Παγώνει η Ριζούπολη γιατί ο Βασίλης Λάκης αυτή τη φορά ευστοχή. Πλασάρει με εξωτερικό φάλτσο με το δεξί τον Γιάννου και κάνει το 0-1. 6 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και πλέον ακόμα πιο δύσκολη θέση του Ολυμπιακού. Εδώ ξανά η φάση. Είχε προηγηθεί το λάθος του Καρεμπέ, ο Τσιάρτας πετάει στον κενό χώρο στο Λάκη, δεν προλαβαίνει ο Γιωργάτος. Κοιτάξτε πόσο όμορφα πλασάρει τον Γιάννου αυτή τη φορά ο Βασίλης Λάκης, όχι όπως νωρίτερα που είχε προδοθεί από την Λακούβα. Και έτσι Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1 στο 84, στο 85 είμαστε τώρα που θα γίνει σέντρα από τον Χούτο και τον Ζιωβάνι. Να λοιπόν που η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα με το έκτο φετινό γκολ του Βασίλη Λάκη. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αντιδράσει, ο Ζιωβάνι με τον Χούτο δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν. Εδώ ξανά και για άλλη μια φορά από άλλη κάμερα το γκολ με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού στο τελευταίο πεντάλεπτο του απόψινού ντέρμπι. Προσπαθεί να περάσει ο Ρούσεφ, κερδίζει πλάγιο. Ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης με ενημερώνει ο Φώτης Ρουμελιώτης ότι θα είναι η τρίτη αλλαγή για την ΑΕΚ, για τον Ήλια Δημητρέσκο. Εδώ ο Τσιάρτας για τον Ζαγοράκη. Πίσω ξανά για τον Βασίλη Τσιάρτα. Στα τυφλά αυτή η πάσα. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που δεν βρήκε ρυθμό σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει και να είναι ψύχρεμος αυτά τα τελευταία λεπτά. Που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Ακριβώς. Και σε πολύ πιο δύσκολη θέση από όσο ήταν στα 85 λεπτά που είχαν προηγηθεί του γκολ από τον Βασίλη Λάκη. Η μπαλιά δεν θα περάσει για το Χούτο από τον Κρέικ. Θα διώξει ο Πόποφ, ο Ανατολάκης τώρα. Ο Βάλα στον Γεωργάτο. Και φάουλ από τον Λάκη. Εδώ ο Τζόρτζεβιτς αποφεύγει τον Αμπονσά, γεμίζει για τον Χούτο, περνάει μπάλα. Καστίγιο την διεκδικεί από τον Πόποφ που την αφήνει να κυλήσει πλάγια για την ΑΕΚ. Ξανά το γκολ από την πάσα του Τσιάρτα και το ωραίο πλασέ του Λάκη. Ο Γιάννης ήταν αδύνατο να αντιδράσει σε αυτή την περίπτωση. Η ΑΕΚ είναι μπροστά ξανά, ο Ρούσεφ με τον Ζαγοράκη, η μπαλιά για τον Λάκη δεν περνάει από τον Γιωργάτο, ο Καφές διώχνει, ο Κρέικ γυρίζει στον Λιμπερόπουλο, ο οποίος θα πέσει και στο έδαφος μετά την κόντρα του εκεί με τον Ζιωβάνι. Και θα κάνει φαντάζομαι αρκετή ώρα να σηκωθεί. Με την ευχή βέβαια να μην έχει πάθει τίποτα το παιδί.
Εδώ ξανά ο Γιωβάνη που δεν πρόλαβε να φρενάρει και έπεσε πάνω στο Λιμπερόπουλο. Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1, 2,5 λεπτά πριν συμπληρώσουμε τα 90. Και θα περιμένουμε το χρόνο της καθυστέρησης. Κεφαλιά του Βάλα μπροστά από τον Λιμπερόπουλο. Ο Γιωργάτος για τον Χούτο. Τζόρτζεβιτ ξανά για τον Χούτο που αποφεύγει τον Ζαγοράκη. Δίνει στον Καρεμπέ. Αυτός ψάχνει τον Καστίγιο που είναι έξω από την περιοχή. Ο Αμπονσά έβαλε το σώμα του. Ο Καστίγιο επιμένει και παίρνει φάουλ. Σε πολύ καλή θέση για τον Ολυμπιακό αυτό το φάουλ. Στο 81ο λεπτό κερδισμένο από τον Νέρι Καστίγιο. Που εδώ με θράσος μπήκε ανάμεσα στους δύο παίχτες της ΑΕΚ. Συνέχεια βρέθηκε στο έδαφος και ο Κασναφέρης έδωσε το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Καρεμπέ με τον Τζόρτζεβιτς είναι κοντά στην μπάλα και ο Γιωργάτος λίγο πιο πίσω. Ο Κασναφέρης φωνάζει στους παίχτες της ΑΕΚ να πάνε πιο πίσω. Ενώ εδώ βλέπουμε το νόημα προς τον Μποροβίλο για 4 λεπτά καθυστέρησης. Εκτελεί ο Γιωργάτος στο τείχος η μπάλα και διώχνει μακριά ο Τσιάρτας εκεί που βγαίνει ο Γιάννου για να συνεχίσει πιο γρήγορα για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι. Ένα λεπτό στο 90 και άλλα 4 καθυστερήσει, ακόμα 5 λεπτά για το τέλος του Derby. Προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού. Λάθος από τον Πάντο. Ο Τσιάρτας τώρα ανοίγει το Λάκη από την άλλη πλευρά. Τον βλέπει ο Τσιάρτας, αλλά η μπαλιά δεν θα περάσει. Κόντραρε στον Ανατολάκη. Ο Τζόρτζεβιτς χάνει από τον Ζαγοράκη και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ για την ΑΕΚ. Ενώ ο Παναθηναϊκός νικήσει στη Νέα Σμύρνη, τότε ο Ολυμπιακός... Παναθηναϊκός που βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Ναι. Τότε ο Ολυμπιακός, αν δεν ισοφαρίσει την ΑΕΚ, θα μείνει 2 βαθμούς πίσω από τους πράσινους. Και πια θα θέλει μόνο νίκη αν δεν υπάρξουν άλλες απώλειες των δύο ομάδων στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Ο Χούτος δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα. Μπήκαμε τώρα στον πρόσθετο χρόνο, στα 4 λεπτά. Δεν έχει γίνει ακόμα η αλλαγή του Κωνσταντινίδη από τον Ντουμιτρέσκου που θα την κάνει και για λόγους καθυστέρησης αργότερα. Ο Λάκης απλώς να φύγει μπάλα, ο Ανατολάκης τον Καρεμπέ. Και τώρα ο Καστίγιο που έχει έρθει αριστερά σε αυτήν την επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Αποφεύγει πολύ ωραία τον Αμπονσά. Κάνει και τη δεύτερη προσποίηση, γλίστρησε και έδωσε την ευκαιρία στο Ζαγοράκη να κόψει. Πάντα ο Καστίγιο. Ο Τζόρτζεβιτς. Και πλάγιο από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Τρία λεπτά ακόμα. Θα δώσει για τον Γρηγόρη Γιωργάτο, ο οποίος συγκλίνει προς την περιοχή. Κάνει ένα γέμισμα για τον Γιωβάνη. Ο Γιωβάνη δεν ήταν στην κατάλληλη θέση. Νέο γέμισμα με κεφαλιά. Η μπάλα δεν πέρασε εκεί. Ήταν προωθημένος ο Γιωργάτος. Δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ η μπάλα σε εκείνο το σημείο. Τελευταία λεπτά. Ο Τσιάρτας θα φύγει, Νίκο. Μια αλλαγή σκοπιμότητας βεβαίως, γιατί δεν υπάρχει εξτρά χρόνο στον. Ήδη υπάρχοντα που είναι 4 λεπτά και έχει κρατήσει ο διαιτητής. Για να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Ο Τσιάρτας ναι, δίνει το χέρι του στον Κασναφέρη και στη συνέχεια αποχωρεί για να δώσει τη θέση του στον Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Εδώ ο Βασίλης Τσιάρτας, δημιουργός του γκολ, του μοναδικού γκολ τώρα στο παιχνίδι και του τέρματος με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού. Συνέχεια στο παιχνίδι, εδώ ο Πετκόφ διώχνει και ο Κωνσταντινίδης κάνει φάουλ στον Ανατολάκη. Σε μια από τις τελευταίες εδώ προσπάθειες του Ολυμπιακού να σώσει την παρτίδα και να μην χάσει τους 3 βαθμούς. 2 λεπτά ακόμα παιχνιδιού. Θα γεμίσει ο Τζόρτζεβιτς, όλοι οι παίκτες σχεδόν των ομάδων στην περιοχή. Αυτός που διώχνει είναι ο Ζαγοράκης.
Νέα προσπάθεια του Καρέμπε. Ο Χούτος θέλει να γυρίσει το σουτ. Η κόντρα στον Κατσουράνη και το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Με 3-4 παίχτες δίπλα στον Κατσουράνη. Μπάλα όμως πήγε πάνω στον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ. Η μπάλα είναι και πάλι τώρα για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει πλάγιο. Ο πάντος για τον Τζόρτζεβιτς. Αποφύγει τον Πετκόφ. Η σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από Γιοβάνι και Γιοργάτο. Και έχει δώσει πέναλτι ο Κασναφέρης. Θεωρώντας ότι υπάρχει τράβηγμα στον Γιοβάνι. Ο διαιτητής που φάνηκε να διστάζει. Δύο φορές του έδειξε ο Γιοβάνι του Κασναφέρη. Το τέταρτο λεπτό της καθυστέρησης λοιπόν, ο Ολυμπιακός κερδίζει πέναλτι με αυτήν την απόφαση του Κασναφέρη που θεώρησε ότι έγινε αντικανονικό μαρκάρισμα και τράβηγμα. Εδώ ξανά η φάση του Αμποντσά. Φαίνεται να τραβάει τον Γιοβάνι. Ο Κασναφέρης χωρίς να το αντιληφθεί κανείς άμεσα, όμως πήγε σιγά σιγά προς τη βούλα. Πάντως τον Αμποντσά που ήταν στη βάση δεν τον βλέπω να διαμαρτύρεται. Και καλύτερα από όλους μας γνωρίζω ο Αμποντσά. Ο Κασναφέρης που πηγαίνει προς τον Μποροβίλο τώρα και τον παρατηρητή τον κύριο Μπαλόκα. Εδώ ξανά η φάση, το τράβηγμα του Αμποντσά και το πέναλτι που δίνει ο Κασναφέρης. Δεν αφήνουμε προσπή τώρα αυτές οι διαβουλεύσεις. Ο Κασναφέρη με τον Μποροβίλο. Εφόσον τον ειδοποίησε ο τέταρτος ότι κάτι έχει δει. Εδώ ξανά η φάση. Σπρώχνει. Κατσουράνης είναι. Είναι ο Κατσουράνης πάντως στη φάση. Αν δούμε τη φάση από αυτή την οπτική γωνία. Τελικά παίρνει πίσω την απόφαση. Δίνει out τώρα. Παίρνει πίσω την απόφαση του πέναλτι ο Κασναφέρης. Και λέει ότι δεν υπήρξε πέναλτι. Συγγνώμη, ο Κασναφέρης συμβουλεύτηκε τον Μποροβίλο αν ήταν πέναλτι. Αυτό τι. Πάντως αυτή είναι κωμωδία για έναν διαιτητή που χωράει και το σήμα της FIFA. Από τη στιγμή που δίνει πέναλτι και εγώ θα πω ότι αυτή η φάση ίσως ήθελε πάρα πολύ συζήτηση. Η φάση όμως που δεν θέλει συζήτηση είναι η φάση του πέναλτι που γίνεται στον καφέ. Που υπάρχει ένα πόδι εκεί απλωμένο πάνω στον παίκτη. Τώρα λοιπόν να δίνει πέναλτι, να παίρνει την απόφαση του πίσω. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι η νικήτρια ενός αγώνα και αν αντισταθμίσουμε τα πράγματα, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος χαμένος. Γιατί η ΑΕΚ κάνει ένα βήμα προς το γεγονός να ανακτήσει το χαμένο έδαφος της με δεδομένο ότι παίζει και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός όμως κάνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με δεδομένο πως όλα ήταν ντέρμπι. Έτσι είναι μονόδρομος τηρουμένων των αναλογιών. Ο Ολυμπιακός αν θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα, να κερδίσει μέσα στη λεωφόρο τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια και για το παιχνίδι. Ξεκινώντας στην πρώτη μας σύνδεση, αν θυμάστε είχα πει ότι ένα παιχνίδι πέραν από την τακτική κρίνεται και στην τύχη, κρίνεται και στο λάθος, κρίνεται και στο πάθος. Λοιπόν, αυτά τα τρία στοιχεία τα τελευταία, το πάθος, το λάθος και το λάθος κυρίως, διέκριναν το σημερινό Ολυμπιακό. Ο οποίος δεν πήρε το μήνυμα της πρώτης κλασικής ευκαιρίας που έχασε ο ΚΑΣ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πήρε το μήνυμα της δεύτερης κλασικής ευκαιρίας που θα έλεγα. Λοιπόν, να δούμε την τελευταία φάση ξανά. Παιδιά, το σχόλιο σας. Ο Γιοβάνι είναι στο έδαφος από το πίσω ριπλέ. Και σίγουρα δεν πέφτει μόνος του. Έτσι είναι, να τα λέμε τα πράγματα. Σίγουρα δεν πέφτει μόνος του. Δεν μεσολάβησε. Άλλαξε κυβέρνηση. Άλλαξε πρωτοπόρος. Αλλά υπάρχουν πάντα ορισμένες σταθερές. Η μέτερος, Αντώνης Πανούτσος, μαζί μου ο νέος της Δημοκρατίας, το χρυσό καμάρι της Μαγνησίας.